Φίλοι και φίλες, γεια σας. Άλλη μια κομπή, πάμε γήπεδο, είναι κοντά σας για να σας κρατήσει τροφιά περίπου 2,5 με 3 ώρες συνολικά με όλα τα τεκτενόμενα στον αεραστεχνικό χώρο εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά στον χώρο των αθλητικών της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και βέβαια της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, γιατί κάνουμε και σχόλια ακόμη και για Α' Εθνική, κάποια θέματα διαιτησίας ή κάποιες φάσεις γενικά, από Β' και Γ' Εθνική και βεβαίως από τα δικά μας τοπικά πρωταθλήματα της Α1, της Α, της Β' και της Γ' κατηγορίας. Και μάλιστα σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι Γ' κατηγορίας, πρώτος με το δεύτερο που παίζανε εκεί, Βαθύλακος με την ομάδα της Μεσίρας, όπου και εκεί υπάρχουν κάποια παραπονάκια από πλευράς των γηπεδούχων για μια φάση μπέντε, την οποία τη δούμε και θα την αναλύσει ο Στάθης ο Ναυρατζόγλου. Να χαιρετήσω το φίλο και συνεργάτη Κώστα Σαμαρά για πάνω από 14 χρόνια συνεργάτη εδώ, πάρα πολύ παλιά στα σπορ του Βορρά. Βεβαίως αυτός τότε ήταν και σε κάποιες άλλες εφημερίδες, εμείς ήμασταν σε άλλη εφημερίδα, δεν έχει σημασία όμως, συνεργαστήκαμε παλιά και τώρα. Κώστα, καλησπέρα. Ναι, στα σπορ μαζί ήμασταν, να πω, έχει 20 χρόνια. Χρονολογία. Έχει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Από το 93 μέχρι το 99 ήμασταν. Κάπου 5-6 χρόνια κάπου εκεί. Ναι, ναι, ήταν ένα Σαββατοκύριακο νομίζω πάρα πολύ ωραίο, με αρκετό κόσμο στα γήπεδα και σε όλες τις κατηγορίες, ακόμα και σε αυτό που είπε ο Μάκης, το γάμα κατηγορία έχει πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Μάκης, ότι εμείς έχουμε και αποκλειστικά μάτς και από γάμα εθνική που μόνο στην Γκρουπάν τα βλέπετε, έτσι, από γάμα εθνική και κάτω έχουμε πολλά μάτς, όπως και στην Αυγή είχε πάρα πολύ κόσμο και στα Βασιλικά. Όπου ο Καλωσαρίδης πρώτος, το πρώτο, ο καλύτερος. The best. Και στη Χαλκιδόνα, Άγιος Αθανάσιος, έμαθα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Στα Βασιλικά που ήσουν εσύ είχε κόσμο. Τώρα θα μάθουμε καμά στην Ευκαρπία στο άλλο ντέρμπι. Βλέπω ότι έξω πιο πολύ μαζί ο κόσμο. Η περιφέρεια ανέκα θεμάκι. Τώρα βέβαια. Τώρα θα μας πούν και σε λίγο και σε ένα άλλο ντέρμπι. Φαινομενικά ντέρμπι, αν ήταν ντέρμπι, αν είχε κόσμο πολύ, θα μας πούνε εδώ οι καλεσμένοι μας. Ναι, και νομίζω ότι αυτές οι ανακατατάξεις που γίνονται και στην Α1 που είχαμε στα βοηματιμέτα το πρώτο, αλλά και το ότι στην Α κατηγορία που έχουμε από Α κατηγορία καλεσμένους έγινε τρεις όμιλοι, νομίζω ότι ήταν πιο καλύτερο, γιατί βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πιο πολύ κόσμο και πολύ ωραίο θέαμα. Νομίζω ότι οι τρεις όμιλοι τελικά είναι ένα εγχείρημα που δείχνει ότι πετυχαίνει. Θα μας το πούνε βέβαια. Ωραία. Και οι αρμόδιοι που έχουμε εδώ. Όχι ακριβώς αρμόδιοι, θα πούμε την άποψή του. Άνθρωποι, ναι. Λοιπόν, ναι, να το διευκρινίσουμε. Την άποψη. Βεβαίως και την Σαββατοκύριακο έχουμε συγκατοίκη στην Α1. Σαββατοκύριακο έχουμε δύο παιχνίδια. Κάτσε καλά, φωτιά παιχνίδια. Θα τα αναφέρουμε σε λίγο τα δύο παιχνίδια αυτά που έχουμε, τα μεγάλα ντέρμπι, και θα δούμε αν θα μείνουν κάποια από τις δύο ομάδες. Τρεις είναι αυτές που είναι αίτητες. Αν κάποια από τις τρεις θα σπάσει. Θέρμη μηχανήματα, Καμπανιακός πλέον πάνε χέρι-χέρι. Από πίσω πλέον η ευχάριστη έκπληξη για πολλούς, για μένα όχι, ο Σοχός. Ναι. Εγώ το περίμενα να μου ειλικρινήσει. Βέβαια, με τις μεταγραφές που έκανε βέβαια ο Σοχός, όταν κάνεις τέτοιες μεταγραφές, σίγουρα δεν είναι τυχαίο, έτσι, και σίγουρα η ομάδα πάει καλά ή καλύτερα, μπορεί και να πάει και καλύτερα. Δεν έχεις και στο το καλό πόρο. Προπονητή, ναι. Εμπειρος, ο Παγώνης. Διαβασμένος, αν το πούμε αυτό, διαβασμένος με, την ομάδα της Μηχανιώνας. Όλο το Σάββατο το πρωί έκανε εκεί στο μαγαζί, εκεί έκανε στα Παπρίζα, εκεί πέρα έκανε ακριβώς πάνω από σε μια μεγάλο και έκανε εκεί τα σχέδιά του, πώς θα παίξει, τι θα κάνει. Εκεί πάει ο ένας, εκεί πάει ο άλλος, εκεί πάει ο Μάικ, εκεί πάει ο Δούκας, να προσέχετε το Δούκα, τα μπαίνει από δεξιά, τα μπαίνει από αριστερά κτλ. Εγώ έχω πει ότι πολλοί προπονητές κοιτάνε το βίντεο, το έχω καταλάβει και από κάτι στημένα που πάνε κάποιοι στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο δοκάρι. Μιλάω δυστυχώς μόνο για Α1, γιατί βλέπω περισσότερο Α1 και θέλω να με συγχωρέσετε όλοι γι' αυτό. Και βλέπω ότι οι προπονητές βλέπουν πολύ το βίντεο. Γι' αυτό πόσο είναι πολύ πολύτιμη βοήθεια το βίντεο για πάρα πολλούς. Γιατί το καταλαβαίνω, θα μου πείτε ότι δεν ξέρω πολλά από τεχνικά, αλλά βλέπω πολλούς προπονητές συγκεκριμένα σε ένα μάτσο ότι ξεβλέπω ότι ποιος πάει πρώτο προς αυτό, πλέον τα δουλεύουν πάρα πολύ. Ωραία. Βέβαια από το αποτέλεσμα δυστυχώς κρίνονται όλοι. Μια ανατελεία Κώστα για να παρουσιάσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε ακόμη έναν καλεσμένο έξω. Σε λίγο θα τον παρουσιάσουμε και αυτόν, αφού θα αποχωρήσει ο ειδικός συνεργάτης μας εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν εκ δεξιών μου, όπως βλέπω εγώ εσάς, όπως βλέπω εσάς και όπως μου βλέπετε από αριστερά. Έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας του Παύλου Μελά,
τον κύριο Τσαρδακλή, Γιώργος Τσαρδακλής, λοιπόν, μετά από αρκετό καιρό, μετά από ένα χρόνο περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, κοντά μας μαζί με τον Βαγγέλη τον Μαυροβουνιώτη, τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε μια άλλη προσπάθεια στην Α κατηγορία. Να τους συγχαίρεσω και τους δύο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Πάντως εσύ, να μην ματιάξουμε, όποτε έρχεσαι είσαι πρώτος. Είτε με τον Κορκικό, είτε με τους νέους του Δησάκου Κορδελίου, είτε με τον Παύλο Μελά, όλο όποτε έρχεσαι στην πρώτη θέση. Και τελειώνει πρώτος. Ναι, και τελειώνει πρώτος. Γι' αυτό είπα να μην το ματιάξουμε, ναι. Και τελειώνεις πρώτος αυτό, Βαγγέλη, είναι αλήθεια, έτσι. Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια πήραμε πρωτάθλημα με τον Κορδελιό και με τον Κολλικό πρόπερση. Ναι. Τώρα το Κορδελιό τι έκανε, πάμε κατευθείαν εκεί στα βαθιά, ήθελα να σε ρωτήσω αργότερα αυτό, αλλά την άποψή σου θα πεις, εμένα δεν σε υπευθύνει διοικητικό αυτό, αλλά άπετσα από έξω που τους έζησε τους ανθρώπους εκεί κοντά, δεξιά-αριστερά. Πώς το κάνανε αυτό, ανεβήκαν άλλα κατηγορία και ξαφνικά δεν την κατεβάνουν την ομάδα του νέου του Δεσίου Κορδελίου που εντάξει φεύγει τον μπροστά από τον ΝΕΤ, τι έγινε, δεν είναι. Και ο Ηρακλής ΑΕΠ, πώς λεγόταν ΑΕΠ, λεγόταν Ηρακλής, τώρα βλέπεις πώς είναι. Θα μπορούσε να συνεχίσει η ομάδα από κατηγορία. Γιατί χάνεις μια κατηγορία και ξαφνικά παίζεις τη Β' και δεν πας και καλά. Δεν ξέρω τι άκουσες εσύ, ρε Ευαγγέλη. Εντάξει, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε εκεί. Ήταν δύο διαφορετικά στρατόπεδα, το πω έτσι. Υπερίσχυσε η γνώμη της τωρινής διοίκησης, ήταν να κατεβάσουν τον Οδυσσέα. Θεωρούσαν ότι θα έπρεπε ο Οδυσσέας να υπάρχει. Απλά για μένα ήταν λάθος, γιατί και η προηγούμενη διοίκηση την ομάδα την ένιωσε ο Οδυσσέας. Δηλαδή το ότι λεγόταν ναι, ο Οδυσσέας και κατεβάσαν εκείνη την ομάδα έγινε για καλό. Έγινε. Μα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα χρέος που η συγκεκριμένη ήταν στον Οδυσσέα. Η ομάδα φορούσε τις ίδιες στολές, έπαιζε τον ίδιο χορηγό, πρόεδρο που ήταν πιο πριν και στον Οδυσσέα. Ήταν το ίδιο πράγμα, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, αφού δεν σας αφορά, δεν μας αφορά άμεσα δηλαδή, γιατί πρέπει να το πω, αλλά την κάνουμε στη συζήτηση, αυτή ξεκίνησαμε κιόλας και έχει ενδιαφέρον και η δικιά σας άποψη που ήσουν τόσο καιρό εκεί. Πάμε την άλλη πλευρά. Εκεί όπου έχουμε άλλη μια ομάδα που ναι, μεν δεν είναι στην πρώτη θέση, αλλά είναι πολύ κοντά. Απέχει μόνο δύο βαθμούς. Ίσως το Σαββατοκύριακο να έχουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε και ένα άλλο ντέρμπι εκεί. Στην κατηγορία είναι η ομάδα του Ποσειδώνα Καλαμαριάς και ο Μπάμπης ή ο Χαράλαμπος Αζούδης, ένας από τους ποδοσφαιριστές τους νέους που από κάτω ανέβηκαν στην ομάδα του Ποσειδώνα της Καλαμαριάς. Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Αζούδης, τον οποίο κάποια μάτια από την Αθήνα τον έχουν δει, θα συζητήσουν και αυτό. Μπάμπη, καλησπέρα και σε εσένα, να είσαι καλά. Και δίπλα του βεβαίως είναι ο Στάθης Ναυρατζόγλου, θα τον δείτε και αυτόν. Γεια σου Μπάμπη και καλώς ήρθες στην εκπομπή. Γεια σου Μπάμπη. Είναι και από τον Άρη, έτσι. Είχες. Ναι, 8 χρόνια. 8 χρόνια έκανε στον Άρη. Ναι. Άρα έχουμε να πούμε και για Άρη αρκετά. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί και τις προάλλες έμαθα ένας παίχτης στο Άρη από την ΚΑΠΑ 19, έπαιξε ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, πήγε στην Καλαμαριά, στην ΚΑΠΑ 19 της Καλαμαριάς, έτσι, εκεί ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πάπας, και τελικά από ό,τι μαθαίνω, επειδή είναι ένα ψηλό παιδί και καλός παίχτης, τον προορίζουν σε έντερφο, ναι, τον ξέρεις τον Πάπα, τον Γιώργο, ναι, και τον προορίζουν μάλλον από ό,τι άκουσε ο Καλατζίδης, έτσι τον λέει για να ανέβει στην κατηγορία, την μεγάλη, δηλαδή στην δύο Άρης, στον Άρη του βλέπανε. Στον Άρη τον βλέπανε, Κώστα, αλλά... Ναι, είναι 2001 αυτός, έτσι. Εσύ είσαι 2002. Μάλιστα, άρα είσαι στα 16. Ωραία. Δίπλα του ακριβώς ο φίλος μας, ο Στάθης ο Ναυρατζόγλου. Στάθη, καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε καλά. Όλα καλά. Είχαμε διαιτητικά λάθη. Είχαμε, εντάξει. Όπως κάθε Κυριακή. Ο Πραξιτέλης καλά τα πήγε, έτσι. Ναι. Είδες τι, είπε τώρα. Πέρσι φώναζε και βριζοκοπούσε ο Κούγιας. Πέρσι τώρα... πήγαινε κυπέλλο με την ΑΕΚ. Τώρα φέτος. Ωραίο που κάνεις. Έτσι, τίποτα. Παουξίδικο. Παουξίδικο. Ναι. ήθελα να πάρω ένα πουκάμισο και πήγα και πήρα ένα πουκάμισο. Εκείνη, και μετά εκεί. Βλέπω και αυτό και λέω άντε, λέω σφάρι και αυτό. Στάθησε εκείνη. Σε σαλίζει η κορυφή, όχι, εντάξει. Όχι, μια χαρά είμαστε, εντάξει. Έχουμε από κάτω τον ατρόμητο που μας προστατεύει, εντάξει. Να είστε. Λοιπόν, Στάθη... θα γίνει δεύτερος στο πρωτάθλημα, το έχω πει. Πρώτος ο ΠΑΟΚ και δεύτερος ο ατρόμητος θα είναι. Δεύτερος ο ατρόμητος. Οι άλλοι φύγανε 9 βαθμούς πίσω τώρα με την τιμωρία του Ολυμπιακού που θα είναι μείον 3 φυσιολογικά. Αφού θα πάει στο κύπελο, λένε. Τώρα τι. Γιατί έχει βαθμολογία το κύπελο. Ας δείξουμε και το Στάθη, επειδή μιλάει ο Στάθης. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο προβληματάκι. Ας μας ενημερώσουν λίγο. Μάλιστα. Ωραία. Στάθη, με έκανε εντύπωση κάτι άλλο να πω. Ήθελα να το πω αυτό, έτσι.
σχετικά στη για Λιβαδιά. Το. Όχι στη Λιβαδιά, στη Λιβαδιά έγινε και κάναν κάποια λάθη. Έγινε ένα πολύ. Έκανε πολύ δύο χοντρά λάθη ο Γρατσάνη. Δεν ξέρω αν το είδε, Στάθη. Αλλά... Θα μα πει για το δικό μα. Αλλά το δικό μα πάλι ο φίλο. Για και τον φίλος... Πάτρα θα μου πει. Ναι, είναι φίλο ο Πάτρα, ο οποίο ξέρω εγώ τι να πω, έργα μόνο. Φαίνεται είναι, είναι πολύ φανερό δηλαδή το να κάνει ένα τέτοιο λαθάκι, λάθο μεγάλο. Τον ξέφυγε. Γιατί κάνει μερικέ φορέ που το βρίσκω στα χέρια και το νομιδί, μιλάμε τώρα με τα παιδιά όλα τη διαιτησία. Λέω την άποψή μου κατηγορία, δεν θέλω να το λέω, αλλά σε κάποια αριστεχνικά παιχνίδια που βλέπουμε. Αλλά για την άλλη εθνική, επειδή τα βλέπει όλο ο κόσμο και γίνεται σχόλια και στη διαιτησία από τον Βαρόχο, τον Βασιλάκη και άλλου καθηγητέ διαιτησία, νομίζω γι' αυτό και εμεί τα αναφέρουμε, γιατί ήδη έχει βγει το τι έχει γίνει στα γήπεδα τη άλλη εθνική και εκεί το offside στην Λάρισα, εκεί που ο Πάτρα του ξέφυγε αυτή η φάση και τελικά μέτρησε ένα γκολ τη Λάρισα. Πάμε λοιπόν στα δικά μας και βέβαια θα ήθελα να πω ότι το φίλο μας τον Βλάχο τον Γιάννη πολύ χολή βγάζει κατά του Άρη. Δεν είναι αν είμαι Αργιανός Υπαρξής ή αν είμαι Ηρακλήδης. Εγώ υποστηρίζω και τον Μπάουκ και τον Άρη και τον Ηρακλή. Αλλά πολύ βλέπω τον πολύ βάζει φάσεις, κάνει ο Βλάχος τον Γιάννης μέσα στο διαδίκτυο γενικά που είναι πολύ, φαίνεται πολύ Αργιανός και νομίζω ότι δεν ωφέλει και τίποτα, εντάξει. Μα αν θέλει να κοντράρει ή να κολαντρήσει κάπως τους Αριανούς. Πάμε λοιπόν. Ευστής αμέσως σε εθνικούς φάσεις, γιατί έχουμε αρκετά παιχνιδάκια. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά παιχνίδια βεβαίως και έχουμε να δείξουμε φάσεις, όχι πολλές, 9 με 10 φάσεις. Πάμε να τις ξεκινήσουμε, να τις δούμε φύγει ο Στάθης ο Ναυρατζόγλου να καθίσει ένας άλλος παίχτης, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής από τον Πεσιδόνα Καλαμαγιάς. Πάμε λοιπόν να δούμε τις φάσεις. Είμαστε έτοιμοι για τις αμφισβητουμένες. Ωραία, μας λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε δύο-τρεις φάσεις από το γήπεδο του Ωραίο Κάστρου. Ωραίο Κάστρο Σταυρός 4-4. Ένα φανταστικό παιχνίδι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γκολ εσείς, γκολ και εμείς. Εδώ, εάν υπάρχει κάτι, φεύγει η μπάλα, Στάθη, ανατρέπεται ο παίκτης του Σταυρού. Τον βρίσκει. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν έδωσε τίποτα. Ο παίκτης έχει κάνει το σουτ. Πέναλτι έδωσε. Έδωσε ένα πέναλτι, δεν το θυμάμαι. Είμαστε στο γήπεδο. Ναι. Α, το έδωσε το κανονικό. Και έγινε το γκολ. Έχει ολοκληρώσει και την προσπάθεια. Μάλιστα. Πέναλτι δόθηκε εδώ το οποίο έκανε γκολ ο Πάοκ Σταυρού και έκανε. Το 1-0 νομίζω ήταν αυτό. Όχι. Το 0-2. Ωραία. Πάμε λίγο στην επόμενη φάση. Πάλι από το γήπεδο. Αν πέρασε η μπάλα εδώ. Δεν ξέρω, δεν είναι καθαρή η φάση Στάθη, αλλά. Εμείς τη βάλαμε τώρα επειδή. Να πω κάτι, ήμασταν στην ευθεία. Ναι, για πες. Βλέπω το μάτσο. Δεν πέρασε. Βοηθάτε, δεν πέρασε. Δεν πέρασε, όχι. Άρα σωστά ο διαιτητής εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα πώς. Ναι, γιατί, ναι, είναι από η κάμερα στη μέση που να καταλάβει. Έτσι να είμαστε. Φαίνεται ότι είναι. Καλύπτει το δοκάρι. Έτυχε να είμαστε ακριβώς στην ευθεία στη φάση του φεύγοντας. Ναι. Δεν πέρασε. Πώς μας βοηθάει λοιπόν σε κάποιο σημείο η μπάλα όταν ανεβαίνει επάνω καλύπτει το δοκάρι. Άρα η μπάλα είναι. Πιο μπροστά από το δοκάρι. Άρα σωστά. Πρόσεξε λίγο. Άμα το δείξει αργά. Ναι, ναι. Φαίνεται την μπάλα καλή. Να το, δες εδώ. Σε ένα σημείο καλύπτει το δοκάρι. Μάλιστα. Σωστά δεν μέτρησε τον κόλ. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάλι από το δυο παιχνίδι. Αν υπάρχει εδώ κάτι. Εδώ δεν έδωσε τίποτα και έδωσε κίτρινη κάρτα για θέατρο. Σωστά. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Ο Ανδρέας ο Δημητριάδης. Πάμε λοιπόν στην επόμενη φάση. Στο επόμενο παιχνίδι, στην επόμενη φάση, εδώ κολλημένο φαίνεται το χέρι γιατί ζήτησε ο πρόεδρος του Φίνικα της Πολύχνης εδώ για χέρι. Βέβαια το σκορτ ήταν 0-1 ήδη στη Μαλακοπή. Είναι στο 90. Το χέρι φαίνεται ότι είναι κολλημένο. Στο 94 είναι έτσι. 0-1 το σκορ στις καθυστερήσεις. Είναι κολλημένο. Είναι κολλημένο το χέρι. Άρα... Το σκορ είναι... δεν έχει σημασία. Είναι πέντε, είναι πέντε. Yeah. 7 του μάτσα. Άρα είναι κολλημένο το χέρι μας, λέει ο Στάθης. Το έχει πίσω, λέει ο Στάθης Ναυρατζόγλου. Δεν υπάρχει χέρι. Εδώ, για να δούμε μια φάση. Εδώ, ο Βεδαμενίδης. Μια ανατροπή του Βέιδα, για να τη δούμε ξανά. Εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί πάρει την μπάλα ενώ πάει να πέσει, γι' αυτό το λες. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει ανατροπή, δεν το βρίσκει κανένα πόδι. Δεν υπάρχει ανατροπή εδώ από όχι, τον. Δεν νομίζω. Παίχτης πέφτει με το που τραβάει από την μπάλα. Τρόκα, τρόκα στην εκεί έτσι. Το έδωσε. Όχι, δεν έδωσε τίποτα εδώ. Τραβάει την μπάλα προς τα πίσω και γονατίζει. Δεν φαίνεται. Γιατί ο παίχτης ο άλλος είναι πίσω του, κατάλαβες. Είναι πίσω του το τρόκα. Μάλιστα. Άρα, όπως μας λέει ο Στάθης Ναυρατζόγλου, σωστά δεν δόθηκε τίποτα εδώ. Για να σαν τελευταία φορά εδώ. Είναι πολύ κοντά. Δεν βλέπει επαφή εδώ. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φάση. Εδώ. Στο παιχνίδι Βασιλικά, Ποσειδώνας Καλαμαγιάς. Εδώ είναι ο Σερέτης.
Τίποτα δεν είναι. Και δεν έδωσε και τίποτα. Κίτρινη κάρτα για θέατρο στο Σέρετ. Και έχασε την μπάλα και προτίμησε να πέσει. Γιατί ήδη κάνει και ένα βήμα παραπάνω και πέφτει μετά. Είναι θέατρο. Εδώ είναι τώρα θέατρο. Πέφτει μετά από ένα-δύο μέτρα. Είναι θέατρο. Με ο Δημητράκης από ο Πλάμς, δεν είναι. Και κάρτα κίτρινη έδειξε να πω ο κύριος Μανδουλάκης στον Σερέτη. Πάμε στην επόμενη φάση. Στο επόμενο παιχνίδι, εδώ είναι μια και ο Ζαφυρόπουλος διαιτητής. Ο Ζορμπάς είναι αυτός. Ο Ζορμπάς ο Δημήτρης είναι αυτός που ο παίχτης. Για να το ξαναδούμε, Ρεστάθη, αυτό, γιατί μας πήραν και τηλέφωνο από πλευράς για να βάλουμε τη φάση. Από πίσω είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει. Πες μας, αν υπάρχει εδώ, το κάναμε και ένα πάγωμα. Να δούμε τα πόδια. Για να το ξαναδούμε στο πάγωμα εδώ. Αν υπάρχει κάτι, Στάθη, να μας πεις. Δεν φαίνεται κάτι να. Εγώ δεν βλέπω κάτι που να το βρίσκει, αλλά και είναι και πολύ κυβερνημένη φάση. Γι' αυτό το φέρνουμε και κοντά. Έτσι, το τη βλέπουμε και κοντά. Όχι, δεν έδωσε τίποτα. Δεν φαίνεται να το βρίσκει κάποιο πόδι. Επειδή είναι από πίσω, κατάλαβε, γι' αυτό τη βάλαμε. Δεν φαίνεται όμως να έχει μια τρικλοποδιά κάτι. Ο παίκτης ο άλλος έχει μείνει ήδη πίσω. Απλώς είναι το πόδι. Δεν είναι τρικλοποδιά. Μάλιστα. Άρα σωστά δεν έδωσε τίποτα και ο Ζαφυρόπουλος μας λέει ο κύριος Ναυρατζόγλου. Εμείς βάλαμε τη φάση, μας τη ζητήσανε και εδώ μια φάση με τον Δούκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Και κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, για θέατρο μάλλον. Για κίτρινη κάρτα. Για να το δούμε ξανά. Είναι θέατρο. Είναι θέατρο. Ο Δούκας είπε ότι αισθάνεται ένα χέρι να είναι τρομακτικό. Γιατί άλλη φάση δεν βρήκαμε, επειδή ψάξαμε καλά και δεν βρήκαμε άλλη φάση. Μετά το boxing. Μετά το boxing κάνει ο τρέχουμε. Του κρατάει όμως το παιδιά. Για να το δούμε ξανά. Έχει φύγει από τον παίχτη. Το χέρι. Έχει φύγει ο παίχτης ο επιθετικός και πέφτει μετά μόνος του. Άρα σωστά δηλαδή δόθηκε και το πέναλτι, μάλιστα από τον κύριο Μαρόπουλο και έτοιμος να δείξει την κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ακόμα είναι έξω από την περιοχή, εδώ είναι, έξω από την περιοχή και πέφτει μέσα. Όχι, άμα είναι μέσα. Άμα έγινε επαφή είναι για μέσα. Το πόδι, για δες εδώ. Έξω από την περιοχή είναι. Δες το, ο παίκτης που είναι. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν ήταν οι φάσεις, νομίζω η τελευταία φάση ήταν αυτή, ναι. Αυτή ήταν τελευταία. Όχι, έχουμε κι άλλη. Για να δούμε εδώ τώρα, εδώ στη Σύνθο, κύριος Βουρνέλης, να δούμε. Ενώ φωνάζουν για χέρι μπέναντι, δείχνει, τελικά δεν δείχνει μπέναντι, δείχνει out. Είχε βγει μπάλα, ο βοηθός έδειξε ότι από έξω, ναι, βρίσκει το χέρι βέβαια του παίχτη. Άμα έχει βγει έξω και σύνδο, είτε χτύπησε είτε δεν χτύπησε. Αλλά ο βοηθός είχε δείξει out, ότι είχε βγει μπάλα ήδη εδώ. Δεν συζητάμε για μπέναντι. Άμα ήταν μέσα είναι χέρι. Άμα ήταν μέσα εδώ, είναι γιατί είναι απλό μέσα. Το βρίσκει πάντως, έτσι. Άμα είναι μέσα είναι μπέναντι. Μάλιστα. Άρα σωστά. Αλλά δεν έδωσε τίποτα εδώ, είπε, και φαίνεται ότι έδειξε out, γι' αυτό έδειξε out. Όχι, είδε τον υπόπτο και ο Τσουφουνέλης. Ναι, κάποιοι νόμιζαν για χέρι, κατάλαβες. Κάνει τη για απέναντι, αλλά βλέπει τον υπόπτο. Αυτές λοιπόν ήταν οι φάσεις για σήμερα, τις φάσεις που επιλέξαμε για εσάς όλους για να βγάλετε τα ασφαλή συμπέρασματά σας. Μάλλον, ναι, όχι να απαλλάξουμε. Να πούμε, λοιπόν, να το κάνουμε. Να με διώξετε, όχι να με διώξετε. Είστε υπέρ των δωρεάν διατησιών? Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα και οι ομάδες είναι σε δεινή θέση. Τώρα τι να πω από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι, δυο, ξέρω εγώ, άμα το παίξουν δεν θα είναι και κακό, αλλά τις βενζίνες τουλάχιστον τις πάρουν. Τις πίνα τις. Ναι, ναι, αυτό. Μάλιστα. Τώρα έτσι όπως έγιναν οι ομάδες τώρα που έχουμε κάποια παράδειγμα κατηγορία από κάποιους διαιτητές που μπορεί να μην συμφωνούν. Αλλά να πούμε ότι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο και για τους παρατηρητές και για τους γιατρούς. Και την επόμενη εβδομάδα. Ναι, λοιπόν. Στην Α1 έγινε, στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας, στο 5ο-6ο του Β και στο 3-4 της Γ. Και θα γίνει στους άλλους όμιλους την άλλη το άλλο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο εικόνα, να δούμε κατευθείαν δύο παιχνιδάκια για να φύγει ο Στάθης ο Ναυρατζόγλου. Να δούμε και δύο παιχνιδάκια. Να είσαι καλά, Στάθη, για να έρθει και ο άλλος καλεσμένος μας, ο Ιακιμίδης, ο Νίκος από πλευράς του Ποσειδώνα της Καλαμαριάς. Πάω Κουβαλίων Μελιτέας, Μελίτης Φλόρινας, τελικό αποτέλεσμα 5-1. Καμπανιακός ΑΟΚαρδίας 3-0 και Σύνδος ΑΕΒΟΣ μου 0-0. Μέχρι να τακτοποιηθούμε εδώ και τα λέμε σε λίγο. Yeah.
κύριο Νίκο τον είδες. Μπάλιος χρησιμοποιεί μεταβίβαση. Το σουτ που γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου καταλήγει η μπάλα. Χρησιμοποίησε μετά τη επίθεση. Έχει κερδίσει η ομάδα των Κουφαλίων, δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς παίκτες να συγκεντρωθούν προς την αντίπαλη περιοχή. Εκτελείται η παράβαση, η κεφαλιά που γίνεται στο δοκάρι, απομακρύνει η άμυνα του Μελιτέα. Κλέβει την μπάλα ο Ντόνος, μεταβιβάζει. Εκτελείται η παλιά, το σουτ και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Μελιτέα. Κυκλοφόρησε την μπάλα γρήγορα, γρήγορη μετατόπιση του παιχνιδιού. 1-1, αποδέκτης της προσπάθειας και σκόρερ ο Κάσα. Η κεφαλιά που γίνεται, το σουτ από τον Κωνσταντινίδη και γκολ για την ομάδα των Κουφαλίων. Κωνσταντινίδης διαμορφώνει το 2-1. Ο Ματέο Γκαρσία. Το σουτ που γίνεται εδώ για την ομάδα των Κουφαλίων. Αγγέλου επιχειρεί τη σέντρα. Η κεφαλιά γίνεται από τον Ντόνο. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρών καυσίμων και εμπορία και διανομή πετρελαίου Βαμβάκος Δημητριακών. Νικόλαος Λιτούδης στα κουφάλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-717-18-896. Προς τον Παπαϊκονόμου. Παπαϊκονόμου ελίσσεται, βυζί στην περιοχή, εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές του, επιχειρεί τη σέντρα, το σουτ που γίνεται και γκολ. Γκολ για την ομάδα των Κουφαλίων. Κυκλοφόρησε γρήγορα την μπάλα. Με μία επαφή κυκλοφορία της μπάλας, με μία επαφή τροφοδοτήσεις, η μπάλα μεταβιβάζεται προς τον Παπαϊκονόμου. Κερδίζει την κατοχή της μπάλας ο Παπαϊκονόμου, εισχωρεί στην περιοχή, κάνει το σουτ. Αποκρούω τερματοφύλακας, επιμένει ο Χατζής. Το σουτ έξω, καταλήγει η μπάλα. Εκτελείται το φάουλ, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ο Μπερμπερίδης κατάφερε να προβεί σε σπουδαία επέμβαση ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Λιόντα. Μεταβιβάζεται η μπάλα προς τον Προβατίδη, ο οποίος επιχειρεί τη σέντρα με τελικό αποδέκτη. Μπράβο! Τώρα προς τον Προβατίδη, ο οποίος δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός. Επιχειρεί την παλιά. Σουτ γκολ. Έμοιαζε και σαν παλιά προς τον υψηλό, αλλά τελικά. Χατζής χρησιμοποιεί διαγώνια μετατόπιση της μπάλας εκεί που βρίσκονται τρεις προωθημένοι ποδοσφαιριστές. Αποδέκτης ο υψηλός, ο οποίος κάνει επιχειρή. Προβατίδης επιχειρεί το σουτ και γκολ. Προβατίδης κινήθηκε εξαιρετικά. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρών καυσίμων, εμπορία και διανομή πετρελαίου Βαμβάκος Δημητριακών, Λιτούδης Νικόλαος στα κουφάλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-717-18-896. Η μπάλα μεταβιβάζεται στον Μαργαρίτη. Μαργαρίτης επιχειρεί τη σέντρα εκτός αγωνιστικού χώρου, καταμετακινούνται γρήγορα οι ποδοσφαιριστές στους ΠΑΟΚ Κουφαλιών. Υψηλός μεταβιβάζει προς τον Προβατίδη. Απομακρύνει. Κατζηβασιλιάδης και μπροστά Σαββαίδης, Πότσης, Κουντουράς ο Νίκος ο αρχηγός και Ξανθόπουλος Χρήστος.
Από την άλλη, ο Καρδία, Νίκο Κουντουρά να εκτελεί αυτό το πρώτο κόρνερ. Το αγώνα. Η μπάλα πέρασε παράλληλα, προσπάθησε ο Αθανασίου, άπλωσε τα χέρια του, πρόλαβε, αλλά έχει περάσει την γραμμή, όπως λέει ο Σιάζη, ξεχωριστό ενδιαφέρον και είναι λογικό ότι οι δύο ομάδες με πολύ διαφορετικούς στόχους θα προσπαθήσουν. Το σούτ έγινε απευθείας από τον Κουντουρά, πολύ καλή εκτέλεση, αναγκάζει τον Αθανασίου να διώξει για τρίτη φορά σε κόρνερ. Στη σημασία για τις δύο πλευρές και από εκεί και πέρα βέβαια να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό αποτέλεσμα ανάμεσα δύο ομάδες. Ξανθόπουλος ο Χρήστος με την μπάλα, τροφοδότησε ωραία τον Αλμπάνη που έκανε την μπάλα, λυσέτα το σούτ, την μπάλα, γκολ, 1-0. Φανταστική ενέργεια από τον παίκτη του Καμπανιακού, μετά το γύρισμα ήρθε ο Πότσης εδώ, βλέπετε. Έκανε αυτή την ωραία σέντρα και ο Ξανθόπουλος, ο Πότσης με ένα ωραίο ψαλιδάκι, στέλνει την μπάλα, ξεγέλασε τον Αθανασίου και ωστής. Θα κάνει το σούτ, δεν θα περάσει, θα διώξει. Πατάει την μπάλα και βγαίνει τώρα μπροστά. Κερδίζει εδώ το φάουλ τώρα. Εκτελείται απευθείας. Η μπάλα πέρασε 2-0. 2-0 από τον παίχτη, τον ίδιο ο Πότσης. Εκτελέστηκε ωραία από τον Κουντουρά. Ο Πότσης έκλεισε την μπάλα με ωραίο γύρισμα. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Ο Πότσης. Μπέλετ χρώματα, Καλογιάννης Μαργαρίτης, η ντοκ κεραμίδια, ξυλινοσκεπές, κόλλες πλακιδίων στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης φροντίζοντας με τις καλύτερες τιμές. Ελευθερίου Βενιζέλου 53-23-15-5-54-8-50. Ένα παιχνίδι που όπως είπαμε ξεκίνησε βέβαια με τον Καμπανιακό επιθετικά να ανοίγει το σκορ, να πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ με τον ίδιο προσαφώς βέβαια έχοντας κυριαρχία αγωνιστική και τον έλεγχο για να πάρει αυτή τη νίκη. Ξανθόπουλος τώρα μπαίνει απλητικά, κάνει τη σέντρα από κοντά, ευκαιρία, δεν μπόρεσε ο Κουντουράς εδώ πάνω στην κίνηση. Ο Ξανθόπουλος βέβαια στο γήπεδο της Χαλάστρας, από ό,τι ικανοποίησε βέβαια από τους γηπεδούχους που βλέπω την ομάδα τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα να παρουσιάζεται ξεκάθαρη και ουσιαστική, έχοντας αυτό το 2-0 να ανακάψει επιθετικά αν μπορεί. Εδώ μια κεφαλιά, η μπάλα φεύγει επικίνδυνα παρά την ωραία προσπάθεια. Ο Πουτζίτσι ήταν αυτός που έβγαλε την κεφαλιά με το. Σαββαίδης. Πατάει την μπάλα. Αλμπάνης. Πατάει εδώ ο Βασαίτης. Θέλω να ολοκληρώσει αυτή τη φάση. Τα σουτάρει. Περνάει τελικά για να δούμε το σούτ από κοντά. Γκολ. Να, έρχεται το 3-0. Ο Βασαίτης άρεσε την μπάλα και ο συμπέθητο τελείωσε τη φάση. Ο Ξανθόπουλος. Ο Ξανθόπουλος γράφει το 3-0. Μουστική. Με τα δομικά υλικά, μπέλετ, χρώματα, Καλογιάννης Μαργαρίτης, να σας προσφέρω βέβαια τον αγώνα. Στην Καλάστρα Θεσσαλονίκης φροντίζοντας με κόλλες πλακιδίων, ιντοκ, κεραμίδια, ξυλοσκεπές, θερμοσόψεις, γυψοσανίδες, τις καλύτερες τιμές. 23-15, 5-54-8-50, ένα παιχνίδι που σαφώς ο Καμπανιακός έδειξε την εδαφική περιοχή. Εκεί πάω τώρα για την Καρδία. Εκτελείται το σούτ απευθείας, απλώνει ο Μπόικος στα χέρια του από την προσπάθεια τώρα που έγινε εδώ από τον. Με την μπάλα στα πόδια του θέλει να σουτάρει εκεί ο καθυστερεί ο Χατζαποστόλου. Κερδίζει την μπάλα, επιμένει, σουτάρει, αλλά τελικά εδώ δεν μπόρεσε ο Χατζαποστόλου να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Αναγνώστης. Μελίδης, κεφαλιά εξαπαφής, προσπαθεί εδώ να γίνει κάποιο σούτ από τον παίκτη της Καρδίας, δεν θα μπορέσει. Να πλασάρει και ο Αρμενάκης που ήταν σε καλή θέση. Ξυλοσκεπές με τις καλύτερες τιμές. Ένα παιχνίδι που ο Καμπανιακός σαφώς. Εδώ έχουμε πέναλτι. Απλά έγινε μια φάση, μια καραμπόλα εκεί. Ένα πέναλτι που θα δώσει για την Καρδία. Να, σε αυτό που θέλει να μειώσει. Με τον Μελίδη κάποιο χέρι, αλλά που δεν το αντιληφθήκαμε κι εμείς. Αλλά έδειξε ο Μανδουλάκης αυτό το πέναλτι. Μελίδης θα πάρει θέση για να δούμε ο Μπόικος αν θα μπορέσει να αποκρίσει ή αν θα μπορέσει ο Μελίδης να μειώσει το πέναλτι που παίρνει φορά. Που δεν θα αλλάξει όμως το τίποτα όσο αφορά το αποτέλεσμα. Μελίδης θα αποκρούσει. Έτσι λοιπόν δεν θα αλλάξει κάτι στο 3-0, παρόλο που ο Μελίδης. Από το πρώτο λεπτό μπήκαμε να διεκδικήσουμε την νίκη όπως είπατε. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλο το ρόστερ. Αξίζαμε αυτή τη νίκη, τη θέλαμε πολύ. Και στο τέλος ήρθε εύκολα πιστεύω. Όσο αφορά για τις νέες. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να μπούμε δυνατά. Η Καρδία έχει μια καλή ομάδα νεανική. Μπήκαμε συγκεντρωμένα. Πήραμε αυτό που θέλαμε και συνεχίζουμε. Όσο αφορά τώρα για τις ακόμη νίκη στη 10η αγωνιστική για τον Καμπανιακό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί όλος ο αγώνας είναι για τα παιδιά αυτά που λέγεται Καμπανιακός. Ειδικά αυτή τη στιγμή η ομάδα παίρνει την πρωτοπορία, είναι πρώτη στη βαθμολογία και από εκεί και πέρα έπειτα η συνέχεια. Τώρα, αναλάβατε.
Φίλες και φίλοι του Ράστιχνικού Εθνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο της Σύνδου, όπου έχουμε την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στην Ομόνια Σύνδου και την ΑΕ Βόσμου. Και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για το συνέχεια στο παιχνίδι μας. Να κερδίζουν την μπάλα τώρα η της Σύνδου. Η παλιά η οποία βγήκε πλάγια εκεί, προσπάθησε. Ο Καραγκούνης βρέθηκε στο έδαφος, η μπάλα είναι out. Σε μια ευγενική προσφορά από το Οπόρο Λαχανοπολίων. Τσολάτος Δημήτριος που βρίσκεται στην πλατεία Σύνδου με τηλέφωνο 2-3-10-7-98. Προηγουμένως ένα σούτ, η μπάλα φεύγει σε out. Όπως είπαμε, τηλέφωνο 2-3-10-7-98-6-27. Από το 1936 φροντίζει για την καθημερινότητά σας με φρέσκα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Προσφέρει το σημερινό αγώνα. Αυτό για την ομάδα της Σύνδου. Η κεφαλιά εκεί από τον Παναγιώτη θα περάσει μπάλα, θα την ελέξει ο Καλανίδης στο 0-0. 2 με τον Μποχόνιο Παντελίδης, αυτός στον Τζίμα. Τζίμας βγάζει πολύ ωραία μπαλιά εκεί, τελευταία στιγμή θα προλάβει και θα πιάσει την μπάλα ο Καράμπελας πρώτου Γιαννιώτη. Για τον Τζίμα, για τον Παντελίδη θα μπει επικίνδυνα αυτός μέσα στην περιοχή. Έχει Παντελίδη στο γύρισμα του τώρα για την ομάδα της Σύνδου, δεν μπόρεσε εκεί όμως ο Γιαννιώτης στο διώξιμο της μπάλας. Εκεί στην μπάλα θα περάσει και τον αντίπαλό του και θα βγάλει την προστινή παλιά για τον Σαμπιασβίλη. Προλαβαίνει ο Μουρμούρας και παραχωρεί αυτό το πλάγιο. Ευγενική προσφορά από το Οπόρο Λαχανοπολίου, Τσολάτος Δημήτριος που βρίσκεται πλατεία Σύνδου με τηλέφωνο 2-3-10-7-98-6-27. Από το 1936 φροντίζει για την καθημερινότητά σας με φρέσκα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Το έναρξη του δεύτερου μικρόνου τώρα εδώ στην Σύνδο. Για το δεύτερο μικρόνο, όπως είπαμε, του αγώνα Ομόνια Σύνδου ΑΕ Βόσμου. Όμως για τον Καρασαβίδη, Καρασαβίδης αλλάζει το παιχνίδι για τον Λαυτσίδη. Λαυτσίδης κάνει το δυνατό σουτ, διώχνει και ο Μουρμούρας. Συνέχεια στο παιχνίδι μας όμως με την ομάδα του Εβόσμου τώρα. Ντοκού κάνει νέο γύρισμα, Μουρμούρας εκ νέου και τελικά η μπάλα είναι σε πλάγιο. Σαπιασβίλη παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτέλεσε, τώρα περνάει μπάλα και διώχνει ο Μουρμούρας, στυκτοδός εκεί, συνέχεια όμως το παιχνίδι μας. Νικόλας μια φορά, τώρα το γύρισμα προς τα πίσω εκεί όπου κερδίζουν οι παίκτες του Εβόσμου. Η μεγάλη ευκαιρία είναι από τον Ντοκού, ο οποίος κάνει το σούτο, ο Μουρμούρας όμως θα καταφέρει να πιάσει την μπάλα. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία είναι για την ομάδα της ΑΕ Βόσμου. Η συνέχεια τώρα Τζίμα να εκτελεί. Παλιά εκεί τώρα το πρόσημο της μπάλας για να δούμε. Δεν μπόρεσε όμως εκεί ο Καρανδρέας, γλίστρησε η μπάλα στην αγκαλιά του Καράμπελα. Να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Σαμπιασβίλη, δυνατά εκεί το γύρισμα της μπάλας και έχουμε πέναλτι, θα δώσει ο Βουρνέλης. Προηγουμένως όμως έχει δοθεί offside από τον βοηθό ή πρέπει να έχει βγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η συνέχεια όμως στο παιχνίδι. Φάουλ από τον Σαμπιασβίλη, δυνατά εκεί το γύρισμα της μπάλας και έχουμε πέναλτι, θα δώσει ο Βουρνέλης. Προηγουμένως όμως έχει δοθεί offside από τον βοηθό ή πρέπει να έχει βγει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και συνέχεια όμως στο παιχνίδι μας. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνιδάκια που ξεκινήσαμε. Πάμε τώρα σε μια σειρά ερωτήσεων και να επανέλθουμε μετά σε εικόνα. Έχουμε βεβαίως αμέσως μετά, επειδή μας ρώτησαν πότε θα δείξουμε Ωραιόκαστρο. Πρέπει να δείξουμε τώρα Μαλακοβή, Πολύχνη σε λίγο, Αυγή, Θέρμη, Βασιλικά, Ποσειδώνος Καλαμαριάς και μετά Κεραυνός, Ωραιόκαστρο, ΠΑΟΚ, Σταυρό, αυτό το 4-4. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε και σχόλια και για κάποια άλλα παιχνίδια, όπως στο παιχνίδι της Χαλκιδόνας με τον ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Βασιλικά με την ομάδα του Ποσειδώνα της Καλαμαριάς, που θα δείξουμε και αυτό, Άγιος Γιώργιος με την ομάδα της Αναγέννησης Επανομής 3-3. Εκεί δεν είχαμε κάμερα, αυτό είναι το κακό, ότι δεν προλάβαμε, δεν είχαμε την κάμερα εκεί για να δείξουμε αυτά τα 6 γκολ πώς επιτέθηκαν και τι ακριβώς έγινε στο παιχνίδι. Δύο δοκάρια και η Επανομή, πολλές φάσεις από πλευράς της, του Αγίου Γεωργίου. Και βεβαίως ο Ωραιόκαστρος Σταυρός, να δείτε και τι ακριβώς έγινε όταν ήταν 0-3, στο 85 2-4 ήταν το σκορ, κέρδιζε η ομάδα του Σταυρού και όμως στο 95 έγινε 4-4, ενώ στο 96 είχαμε μια φοβερή απόκριση του Μητακίδη, τροματοφύλακα της ομάδας του ΠΑΟΚ Σταυρού, μέχρι πριν λίγο καιρό, μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου, προπονητής στο Ωραιόκαστρο. Στο 95 προς 96 ήταν η απόκριση του αγώνα,
πάνω στη γραμμή έβγαλε την μπάλα Μητακίδης να γίνει και το 5-4 και να σταυροκοπιούνται όλοι και να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν εκεί στο ωραίο Καστρό. Ένα φοβερό παιχνίδι. Και το άμαρτο τριλόφωστα 4 μου είπαν το πολύ ωραίο. Ναι, 7 τι περιμένει ο Καρανάσος για να βοηθηθεί. Υπάρχουν παιδιά πάρα πολλά παράπονα από τον Αχιλέα Αντριάς και πραγματικά από τους ποδοσφαιριστές. Βγήκε επιστολή, πες το. Επιστολή. Προσωπική από... επιστολή που δεν μας έχει συνηθίσει πολύ πολύ οι παίκτες. Θυμάμαστε μια επιστολή που είχε βγει από παίκτες του Ηρακλή Αμπελοκήπων με την ομάδα του Παύλου Μέλλα πριν από 5 χρόνια. 6 τώρα, 7 δεν ξέρω πώς ήταν. Εγώ έμαθα ότι η αντιπροσωπεία αρχηγών του, η αρχηγή μάλλον, του Αρχιλέα Τριανδρίας υπάρχει περίπτωση να πάνε στην Ένωση με την Κασέτα. Να διαμαρτυρηθούν. Δεν ξέρω ακριβώς, Κώστα, πραγματικά υπάρχει μια επιστολή παραπώνων από πλευράς των παικτών της ομάδος του Αχιλλέα Τριανδρίας που ανακοίνωσαν μάλιστα αναλυτικά, γράψαν τις φάσεις μία-μία, τι υπόθηκε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Βγήκε αυτή η επιστολή, μπορείτε βέβαια να τη διαβάσετε, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το δούνε κάποιοι παραπάνω. Εμείς δεν είχαμε εκεί κάμερα, δεν είχαμε εικόνα, δεν έχουμε εικόνα για να σας δείξουμε τι ακριβώς έγινε. Πάμε λοιπόν στην πλευρά του Παύλου Μέλλα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και ο Σιδίνης μου τώρα στην διοίκηση. Όχι, δεν ξέρω. Νομίζω ήταν διοικητής, δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ήταν ή άλλος διοικητής. Δεν θυμάμαι τώρα. Τώρα στον... μην λέμε όνομα. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Αν είναι πριν 7 χρόνια. Αλλά πριν 7 χρόνια τώρα. Ξέρω εγώ μια επιστολή που είχαν κάτι, θυμάμαι. Στην ομάδα ήμουνα, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο. Ναι, μπορεί να ήταν. Δεν θυμάμαι και εγώ συγκελήξει, αλλά θυμάμαι τότε ήταν η τελευταία επιστολή που είχαν βγάλει παίκτες. Και μάλιστα ο αρχηγός μαζί με τους παίκτες του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Τέλος πάντων. Ακούγεται λοιπόν, ότι ο επόμενος από Μαραθώνα προς Ποσειδώνα θα είναι ο Καρμύρης. Ισχύει. Έτσι, ο Καρμύρης ήταν πολύ καλός θες πάντως. Μάξι ο Καρμύρης. Ναι, ήταν καλός θες με το Μαραθώνα, τώρα δεν ξέρω πάντως. Ο Μάκης δεν είναι παιδί που όταν είσαι σε ομάδα δεν μιλάει μαζί μας. Θέλω να φύγουν παίξω του Μαραθώνα, δηλαδή και βγαίνει αυτό. Δεν θες να ξέρω εγώ. Για να ρωτήσουν τα παιδιά από τον Ποσειδώνα. Παιδιά, ακούγεται τέτοιο. Είναι βεβαίως να παρουσιάσουμε και τον άλλο καλεσμένο μας, έτσι. Επειδή το ξεχάσαμε λίγο και είπαν σε τιμή να με θυμίσει κιόλας Κώστα. Ευχαριστώ. Ευτυχώς ακούσα αυτά που λέω. Ευτυχώς. Ο Νίκος ο Ιακίμηδης είναι ένα άλλο παιδί από την δράση του Ποσειδώνα τη Καλαμαριά. Ένας ποδοσφαιριστής και αυτός από τα τμήματα υποδομής του Ποσειδώνα. Καλησπέρα και εσένα, Νίκο. Καλησπέρα. Είμαστε καλά. Ναι, χαρά. Καλά, έτσι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, εντάξει. Πήραμε και στα βασιλικά τοχή, έτσι. Πήραμε, εντάξει. Πιστεύω αξίζαμε κάτι παραπάνω. Ναι, γι' αυτό και το συγχαρητήρια το λέω έτσι κάπως. Ευχαριστούμε. Ναι, λίγο θα ακούσω λίγο το σκηνοθέτη μας, να μας φτιάξει εδώ ακριβώς αυτό που βλέπουμε, να μας το φτιάξει σε λίγο. Έτσι, εμείς συνεχίζουμε με τη συζήτηση. Και Νίκο, πιστέψατε και εσύ, ήθελα λίγο πάμε να πεις, μέχρι ποιο σημείο πιστέψατε, μέχρι στο 90 μπήκε, 91 περίπου στις καθυστερήσεις μπήκε τον γκολ. Πιστέψατε μέχρι τέλος ότι μπορείς να πάρει την νίκη ή μετά τον και εσύ, γιατί μετά είδα τους παίκτες σας έτσι σε ένα σοκ πάθανε, δηλαδή απίστευτο πράγμα στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, προφανώς. Από την αρχή πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το μάτς. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πιστεύω ότι μας βγήκε τόσο. Μετά στο δεύτερο που ανέβηκε η απόδοσή μας, αρχίζαμε και πιστεύαμε ακόμα περισσότερο. Μπήκε και το γκολ μετά, αλλά στην ισοφάση απογοητευτήκαμε όλοι. Γιατί κανείς δεν το περίμενε. Το είδα σε όλα τα παιδιά της στην ομάδα. Εντάξει. Αν και τα βασιλικά είχαν πολύ καλή απόδοση. Μπάμπη, εσύ τι λες. Πώς εκείνη τη στιγμή πώς αισθανθήκατε, έτσι, μια απογοήτευση, γιατί πιστεύατε μέχρι τέλος εκεί που έβλεπα, λέω, από ό,τι άκουγα από εκεί που έκανα την περιγραφή γύρω που είχα αρκετούς από Ποσειδώνα και όλοι συζητούσαν αυτό ότι τελειώνει και δεν τελείωσε. Και δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε ποτέ. Από την άλλη, εντάξει, ίσως να είναι θετικό το αποτέλεσμα, επιτροχή, αλλά όταν ισοφάρισες στις καθυστερήσεις, σε μένει ο Κατσάρα, ο Καρατζάς, το κάνετε εσείς, πέρυσι. Το κάνει συνέχεια, δεν ξέρω. Το κάνει συνέχεια. Το κάνει συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τον Παύλο Μελά μια σειρά ερωτήσεων και μετά να πάμε στα παιδιά από τον Κωνσταντίνο Καλαμαριά. Και πιστεύω ότι λίγο όταν θα έχουμε πάλι Καλαμαριά, λίγο κάπου στι 11 και 4, 11.30 περίπου, θα έχουμε τον πρόεδρο του Αριστοτέλη Καλαμαριά που θέλει να κάνει μια παρέμβαση για κάτι που έχει γίνει σχετικά με το γήπεδο και μια απόφαση. Την είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την αναφέραμε, ήταν να το βγάλουμε, δεν το βγάλαμε, αλλά τώρα υπάρχει και απόφαση Τετάρτη που βγήκε, γιατί τη Δευτέρα δεν είχε βγει απόφαση που ήθελε να βγει την προηγούμενη εβδομάδα. Και βεβαίως τότε ξεχάστηκε αυτό, το ζήτησα και συγγνώμη βεβαίως στον αέρα. Από ό,τι διάβασα ότι θα παραιτηθεί, διάβασα, επαναλαμβάνω, διάβασα ότι θα παραιτηθεί σε εφημερίδα. Ναι, υπάρχει πληροφορία ότι δήλωσε παραίτηση, έτσι ξέρω εγώ. Από τι σχέση έχει αυτό τώρα. Να μας το πει και αυτό, άμα είναι αλήθεια. Εντάξει, θα μας το πει. Κύριος Σημεωνίδης, γνωστός και ως Άρης. Μα είσαι κατέμιση άλλος. Γιατί. Εγώ παίζα μπαλά, ρε Χρήστο. Βέβαια και εγώ να σας ευχαριστήσω, βέβαια, γιατί μέχρι και καφέ, το βλέπετε από πάνω περνάει, μέχρι και καφέ μας έστειλε ο κύριος Τσάρος εκεί, ο Τσάρος ο Χρήστος, καφέ από βασιλικά μας έφερε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συνεργείο μας εκεί που βρεθήκαμε. Αυτό βασιλικά ήταν, το γήπεδο, που δεν όχι, το βαρύμα μακριά το χωριό, ξύσπουν το γήπεδο. Ξύσπουν το γήπεδο. Δεν ξέρω. Εμένα θα πει στα βασιλικά, εγώ έχω γίνει. Τι είστε, βασιλικό. Εγώ, αν έχω πάει στα βασιλικά. Πιέ και λίγο έξω με τη Σόλνη. Εγώ δεν έχω πάει στα βασιλικά. Καλά που είναι η καρδία, Γιώργο. Όταν πήγαινα εγώ στα βασιλικά, κάνω τα του Τσάρο. Που εσύ δεν είχε διαβατήριο για να πα στην Αρέτσα. Άσεστα. Εγώ και χωρί διαβατήριο και στην αυγή πήγα να με 150 φορέ. Αυγή αντέφηκα με όλα. Ναι. Αδέρφη είναι όλα, αλλά δεν ξέρω τι. Είπανε... Να κάτσει μισό λεπτό, γιατί τώρα που μας το πες, θέλω να πω κάτι ότι κάποιοι διαδίδουν διάφορα χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, έτσι. Δεν υπήρχε κανένα θέμα με το όνομά μου όσον αφορά ότι υπόθηκε από, να μην, από κανένα από την Αυγή να μην πάω εγώ στο επίπεδο της Αυγής, όχι μόνο τώρα, γενικότερα. Και με τον κύριο Παρασκευόπουλο έχω μιλήσει 120 φορές. Πώς βγήκε αυτό τώρα. Δεν ξέρω το πώς το βάλανε και πώς το γράψανε. Και με τον κύριο και με όλους. Είχα και πρόσκληση να πάω. Έχω και πρόσκληση και την Τετάρτη να πάω. Αλλά δεν κάθεστε. Θα πάω στην Αυγή που εγώ είμαι και γουρλίτσι. Γιατί όποτε πάω κερδίζω. Γύρω στην Αυγή. Απλά δεν ήθελα τώρα. Ξέρω να πα, ναι. Μακεδονικός πάει την Τετάρτη. Άμα είναι να πα στην Αυγή. Δεν μπορώ αφού παίζει εκεί πέρα και κάνει. Αν παίζετε κι εσεί. Έτσι. Και μάλιστα γι' αυτό. Το ρεπορτάζ που βγαίνει από την Αυγή είναι ότι όλοι υπάρχει, επικρατεί πλέον, επανήλθε η ηρεμία καθώ. Όλοι σκέφτονται το μάτς της Τετάρτης με το Μακεδονικό και πιστεύουν ότι η ομάδα θα βρει ρυθμό και θα πάει καλύτερα στη συνέχεια. Ένα πρώτο σχόλιο να ακούσουμε τον κύριο Τσαρδακλή. Τσαρδακλής είναι και έτσι, είναι ένα μικρό λαθάκι στο όνομα, δεν πειράζει. Ένα μικρό σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι. Αν είναι πραγματικά ντέρμπι, γιατί το να βλέπει ένα ντέρμπι λέει θα είναι 1-1, 1-2, 2-1, ξέρω εγώ, θα υπάρχει μια. Αλλά όταν πει ένα 4, λες τι ντέρμπι ήταν αυτό, ρε Γιώργο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Το μαύρο μου είναι το Βαγγέλη, θέλει να μας πει την άποψη. Περισσότερα, πιο εξειδικευμένα θα σας πει ο coach, αλλά για μένα, σαν θεατή, μου φάνηκε πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμενα τουλάχιστον. Ναι. Περίμενα πιο δυνατή την δωροκάδα, αλλά. Μπορούμε να πούμε ότι φέτος δεν ενισχύθηκε πολύ η δορκάδα. Όχι, δεν τους αφήσαμε κι εμείς. Νομίζω ότι το γρήγορο γκολ μας και όλο το παιχνίδι μας δεν τους άφησε πολλά περιθώρια να αντιδράσουν. Μα να ακούσει λίγο και το Βαγγέλη λίγο. Βαγγέλη, εσύ στο αγωνιστικό πώς το έδεσαι, από τον πάγκο και αλλά και τη δορκάδα λίγο. Θεωρώ μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την αντιμετώπιζα και με το προχικό 3 χρόνια συνεχόμενα. Απλά. Ήξερα γιατί 3-4 χρόνια η Ιωδωρκάδα έχει και ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, μας πήγε εμάς για την αρχή προηγηθήκαμε γρήγορα. Τα παιδιά όλα πιάσανε υψηλή απόδοση και πιστεύω ότι το κάναμε εμείς εύκολο. Όχι ότι ήταν εύκολο. Σαμπάνι συνέχεια σκοράρε, έτσι. Συνέχεια δεν σκοράρε, τώρα σκοράρε. Τώρα ήταν φανταστικό. Μαζεμένο. Αλλά δεν έχει βάλει πολλά γκολ. Χωρίς να. Σημαίνει αυτό ότι δεν είναι καλό. Αλλά γκολ πολλά δεν έχει βάλει. Τώρα σε αυτό το μάτι όμω ήταν εξαιρετικό. Τι γιατί δεν μπορεί να γίνει. Να πω, σε λέω γιατί. Εντάξει, τόσα χρόνια. Όταν τελείωσε, βέβαια θα πάω σε δυσάρεστο, αλλά δεν γίνεται. Όταν τελείωσε το μάτι με τη Μαρακουπή, παρά ότι είσαι στεναχωρημένο,
Το πρώτο πράγμα που είπες είναι ότι το επόμενο καλοκαίρι θα επιστρέψουμε 100% και αυτό εδώ το υπόσχομαι στους φίλους του πρώτη μέρα. Ναι. Είναι κάτι που φαίνεται ότι το όλο το καλοκαίρι και με τις κινήσεις που έκανες και που κάνατε μάλλον, γιατί είναι κάτι, δεν είσαι μόνος, σίγουρα δείχνει και το ότι είναι πρώτη ομάδα δείχνει ότι πλέον ήταν αυτό σκοπός σου, αυτό εδώ το θέμα, ήταν σαν να το χρωστούσες κάπου. Ναι, για να το τελειώσω κι εγώ, γιατί την είχα περίπου την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, αυτή η άτυχη κακή χρονιά που στα διοικητικά αλλά και στα αγωνιστικά σας πείσμωσε, το προσθέσω την ερώτηση του Κώστα λίγο να μα και εγώ ανέλαβα το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου πέρσι. Μια ομάδα η οποία είχε, ήταν πίσω στη βαθμολογία, είχε πολλά διοικητικά προβλήματα, είχε κακή αγωνιστική συμπεριφορά, προβλήματα και έσω. Μπήκαμε, προσπαθήσαμε με τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη, τον Νίκο τον Σιδερόπουλο, τον Αλέκο τον Καπασακαλίδη, τον Λευτέρη τον Ζουρματζίδη, τον Χρήστο τον Παπουλίδη, τον κύριο Γιάννη Σιδερδάκη, μπήκαμε μπροστά και προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδος. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, δυστυχώς, ενώ έδειξαν τα αποτελέσματα ότι κάπου πηγαίναμε καλά, στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Πράγματι ο Κώστας με πέτυχε στο παιχνίδι της Μαλακοπής σε μια πολύ άσχημη φάση. Μου είπες όμως και τότε κάποια πολύ καλά λόγια για Κώστα που έχω να το λέω προσωπικά όταν μιλήσαμε και σε ευχαριστώ για αυτό που ανέβασες πολύ τότε ψυχολογικά. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς ο Παύλος Μπελάς δεν είναι για αυτή την κατηγορία. Ο Παύλος Μπελάς πρέπει να παίζει τουλάχιστον Α1. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από το να ξανασυγκεντρωθούμε, να ξαναπροσπαθήσουμε. Διοικητικά έχω ευτυχώς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με στηρίζουν και με βοηθούν και είναι συνέχεια δίπλα και στην ομάδα και σε μέρα και με στηρίζονται 24 ώρες το 24ωρο. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο Νίκος Σιδερόπουλος, γιατί πρέπει να ακούγονται τα ονόματά τους, ο Αλέκος ο Καπασακαλίδης, ο Χρήστος ο Παπουλίδης. Ο Αλέκος ακόμα είναι. Είναι και συνεχίζει. Ο κ. Χρήστος είναι καλά. Ο κ. Χρήστος είναι καλά και είναι πολύ χαρούμενος με την ομάδα έτσι πως πηγαίνει και συνεχίζει. Και για τον Παπουλίδη μιλάμε. Ναι. Ο Χρήστος με βοήθησε και με βοηθάει και θα με βοηθάει. Ειδικά τη φετινή χρονιά που ήταν μια δύσκολη χρονιά πάρα πολύ. Και τον ευχαριστώ κιόλας γι' αυτό. Δεν μπερδεύεται όπως παλιά. Ο Χρήστος ποτέ δεν μπερδευόταν. Ο Χρήστος πάντοτε έδινε τη σωστή συμβουλή. Κώστα, Γιώργο, λένε ότι άμα λέει, δεν έλεγε ναι σε κάτι ο Παπουλίδης, τώρα πάμε στα χοντρά. Αλλά ήθελα να σου ρωτήσω αργότερα αυτό, αλλά βγαίνει εκ τη συζήτηση. Άμα δεν έλεγε σε κάτι ναι και να συνενέσει, δεν γινόταν. Ακόμη και με σένα πρώτα κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Όχι. Εγώ, και γιατί ο Χρήστος πάντοτε είχε την ομάδα πάνω απ' όλα. Οπότε ό,τι έγινε, γινόταν και έλεγεται για το καλό της ομάδος. Ναι, για το καλό πάντα μιλάω. Αλλά θέλω να πω ότι πάντα ρωτούσαν αυτόν. Γιατί μια φορά που είχαμε μιλήσει πριν από. Και όχι φέτος. Πρόπερση, ούτε πέρσι, πρόπερση ήταν που είχαμε μιλήσει και μου λέει, κάτι τον είχα αναφέρει εγώ προσωπικά και λέει πρέπει και εγώ να πω, και εγώ να πω τον έλεγε για να γίνει. Θυμάμαι με λέει επιλέξει. Εντάξει. Νομίζω αυτός ήταν, ήσουν εσύ, δεν θέλω να πω. Όχι, εγώ δεν ήμουν πέρσι. Ήταν ο Σακαβάρας. Ο Σακαβάρας ήταν, ο κύριος Σακαβάρας ήταν. Ναι. Εντάξει, υπήρχε με τον κύριο Σακαβάρα υπήρχε ένα ιδιόμορφο. Η ιδιόμορφη κατάσταση με τον Χρήστο και τον κύριο Σακαβάρα. Ο Χρήστος, το πραγματικό, γιατί ο κύριος Σακαβάρας δεν ήταν ένας έμπειρος παράγοντας. Ήταν δίπλα του και προσπαθούσε να βοηθήσει και να στηρίξει. Τώρα, τι γινόταν τότε δεν το γνωρίζω. Ναι. Εγώ γνωρίζω, με τον Χρήστο πλέον γνωριζόμαστε 10 χρόνια. Τον ξέρω και με ξέρει απ' έξω και ανακατοντά. Δεν υπήρχε ποτέ στιγμή ο Χρήστος να με κάνει παρέμβαση και να μου πει. Αυτό δεν θα γίνει. Πάντα με άφηνε, με συμβούλευε και αν γινόταν κάτι λάθος αργότερα μου έλεγε, στο έλεγα αυτό, είδες, βγήκε. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ ο Χρήστος δεν δημιούργησε πρόβλημα στη λειτουργία της ομάδας, ίσα ίσα. Μάλιστα. Και είναι άδικο να το λένε αυτό. Μια ανωτερία βάζεις, έτσι θα επανέλθουμε στην Παύλο Μελάκη βεβαίως από... Απλά να κλείσω λίγο σε κάτι. Ναι. Έγινε μεγάλη προσπάθεια φέτος.
για να δημιουργηθεί ξανά η ομάδα από το μηδέν. Γιατί όταν ξεκινήσαμε με τον coach, είχαμε ουσιαστικά 2 με 3 δελτία στα χέρια μας. Οπότε έγινε μια ομάδα τελείως από την αρχή. Και είμαστε τυχεροί, και πιστεύω και η επιλογή μας ήταν πολύ σωστή, που πήραμε προπονητή τον κύριο Μαυροβουνιώτη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι στην ομάδα μας και αποδεικνύεται και από τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδος και από τα αποτελέσματα. Και είναι ίσως από τους λίγους προπονητές που στήριξαν και στηρίζουν τα παιδιά του ίδιου του Παύλου Μελά της Ακαδημίας και προσπαθούσε να μην χρεώσει την ομάδα παραπάνω με παίκτες, παρά να λέει είμαστε εντάξει, είμαστε καλά, μη στεναχωριέστε, θα πάμε καλά. Και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Μάλιστα. Ωραία, θα απαντήσω στον Παύλο Μελά. Πάμε σε μια σειρά ερωτήσεων και να πάμε σε εικόνα, γιατί κάποιος μας είπε πότε θα δείξετε Φίνικα. Πολύ κλείσε λίγο. Όσο για το φίλο μας τον Γιώργο τον Μίτσα, αυτός μαζί με το Αλιχμανίδη και κάτι άλλο είναι αυτοί που κυκλοφορούν κάποιες διαδόσεις. Όταν έχετε κάποια ομάδα, λέει την επόμενη αγωνιστική χάνει. Βλέπετε, την επόμενη ομάδα είχαμε Κρίνη, είχαμε Σαλάχ και η Κρίνη κέρδισε. Είχαμε Ρίτσκο από Σοχό, πήγε ο Σοχός μέσα στον αίτητο Ποσειδώνα Μηχανιώνας, δεν έχασε. Έτσι, το Ρίτσκο, πρώην παίκτης του Παύλου Μελά. Να τα λέμε όλα, για να μην μας στείλουν κάποιοι προπονητές ή κάποιοι φίλοι που λένε ότι τι να έρθω για να χάσω την επόμενη εβδομάδα. Αυτά προς απάντηση του κύριου Μίτσα και του κύριου Ταλιχμανίδη και κάποιους άλλους που το συζητάνε μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν στα παιδιά από τον Ποσειδώνα Καλαμαγιάς. Δύο κουβέντες επίσης για το αποτέλεσμα ήθελα να ρωτήσω και στον Μπάμπη και στον Νίκο. Αν τελικά το 1-1 ήταν δίκαιο σαν αποτέλεσμα, το πώς φάνηκαν οι δύο ομάδες στο γήπεδο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο, παιδιά, Μπάμπη, νομίζω δεν κάνατε ευκαιρίες έτσι. Πετάξαμε ένα ημίχρονο στο σκουπίδι. Ναι, δεν κάνατε ευκαιρίες. Ήθελαμε να γράψουμε ή να βάλουμε κάποιες ευκαιρίες από τη δικιά σας πλευρά και δεν γίνεται. Στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μένα στο ημίχρονο είπε κάποιο δικό σας, να μην πω τώρα ποιο, ότι το μάς θα το κλέψουμε, λέει. Έτσι μου είπε κάποιο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Ναι. Δεν είχαμε την μπάλα στα πόδια μας. Δεν δημιουργήσαμε φάσεις. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ καλά. Πιέσαμε. Βάλαμε τον γκολ. Αλλά το δεχτήκαμε στο τέλος. Εντάξει, να κάνουμε μπάλα. Δεν μπορείς να κρατήσετε. Για να ακούσω λίγο την άποψη του Νίκου. Νίκο. Εγώ πιστεύω ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Δίκαιο. Γιατί ένα ημίχρονο είχαν τα βασιλικά πολύ καλό το πρώτο, που το επιτρέψαμε εμείς να είναι τα βασιλικά να φανούν αυτοί. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαμε περισσότερο εμείς. Τα βασιλικά είχαν και ένα δοκάρι με μια πολύ καλυστημένη φάση, ένα φάουλ. Και από τις δύο πλευρές υπήρχαν ευκαιρίες. Και από τις δύο πλευρές υπήρξαν ευκαιρίες αρκετές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε πιστεύω δεν άδικη κάποιον αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ θα κάνω ίδια ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι λίγο πολύ ο Παύλος Μελάς είναι σαν το Ποσειδώνα, έτσι. Είναι μια ομάδα που δεν θα έλεγα ότι είναι καταδικασμένη να ανέβει, αλλά είναι μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει. Στην Α1 δυστυχώς είναι ασανσέρ. Μήπως και εσείς αισθάνεστε στα εισαγωγικά υποχρεωμένοι ότι πρέπει την ομάδα να την ανεβαστεί στην Α1? Είναι αυτός ο βασικός στόχος? Ο βασικός στόχος είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία και καθημερινά να δουλεύουμε μέρα-μέρα, να βελτιωθούμε όλοι. Εσύ λίγο πιστεύεις ότι... Ναι, μέσα από αυτό θα... Και έτσι νομίζω ότι το βλέπω και αντίπαλοι, ότι είναι μια ομάδα που θέλοντας σημεί, ο στόχος που πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός ρόλος. Μέσα από τη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις. Όπως είναι, βέβαια, εντάξει, η ιστορία του Παύλου Μελά είναι πιο μεγάλη, αλλά πας προπτώσει έτσι είναι ο Ποσειδώνας του Γουμπόρη. Για να ακούσουμε και τον Νίκο. Μέσα από τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, πιστεύω θα έρθει και άνοδος, γιατί έχουμε την ποιότητα και μπορούμε να ανέβουμε. Αυτός δεν είναι στόχος. Ναι, φυσικά και είναι αυτός ο στόχος. Και δεν είστε και μακριά, κοντά. Όταν είναι ο πρώτος, ο Αϊτός έχει 20 και εσείς έχετε 18, η διαφορά είναι 2 βαθμοί και τώρα έχετε να πάτε, όχι. Παίζουμε μέσα με το Ρίσιο. Παίζουμε το Ρίσιο, ναι. Πηλέα με, τον Αετό. Εθνικός Πηλέας Αετός, αυτό είναι το παιχνίδι, πρώτος, δεύτερος. Ναι. Εθνικός Πηλέας έχει 19, έτσι, εκεί τα μωρά του Αδάμου. Έχει 19 βαθμούς, 20 έχει η ομάδα Βασιλικών. Τώρα είναι το παιχνίδι, Εθνικός Πηλέας Αετός Βασιλικών. Εκεί είναι όλο το τα βασιλικά και το συγκόνας είναι αίτητη, έτσι, δεν έχουν ναι. Ναι. Ακριβώς, ο Εθνικός Πηλέας έχει μια ήττα. Θα έχουμε και σχόλια συνέχεια για τον Εθνικό Πηλέας. Πάλι ο Τσατσαρόνης, ο δικός σας, ο παλιός, πάλι
Πάλι έβαλε την κεφαλιά, ε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πάμε αυτή να δούμε η κρίση θα είναι. Ειδικός Πηλέα, δεν ξέρω τη σειρά. Ποσειδώνες Βασιλικά, Ειδικός Πηλέας, νομίζω από τις 3 ή 2 μάλλον θα βγουν. Ναι, δεν βλέπεις Κρίνη από πίσω. Πάει η Κρίνη. Να, ξέρω εγώ, Αγγελοχώρη, Πανομίδη, τους βλέπεις να... να διεκδικούν μέχρι τέλος. Αξιοθαύμαστη πορεία τους, πάρα πολύ καλή. Η Κρίνη μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξει. Η Επανομή καλή. Με την Κρίνη παίξει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μου άρεσε, μπορώ να πω, πάρα πολύ με τον Άγιο Γιώργιο, παρά το 3-3 και τα δύο δοκάρια που είχε. Δεν πήγε, πιστεύω, όπως ξέρουμε και με σύγχρονα τα ονόματα που είχε η ομάδα της Επανομής. Να το πούμε ξεκάθαρα. Σίγουρα, περιμένουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα, να δούμε δύο παιχνιδάκια της Α1, γιατί περιμένουν να δούνε και τον Φίνικα Πολίγκη. Τώρα να δούμε πού μαλακοπήσει Φίνικα Πολίγκη 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Η Άσο να βγει στα Μαϊκό Στέλνη 1-4 τελικό αποτέλεσμα. Θα πάμε σε ένα μήνυμα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για να δούμε και τα Βασιλικά με τον Ποσεινό Καλαμαριά, για να έχουμε και εικόνα για να σχολιάσουμε το παιχνίδι, καθώ επίση και τα υπόλοιπα, όπως και το ωραίο κόστο που μας ζήτησαν προηγουμένως με τον ΠΑΟΚ Σταυρό. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, μείνει διάλειμμα και τον ερχόμαστε. Ο Αγώνας είναι μια ευγενική χορηγία από το Cafe Bar Kingston, Γρηγορίου Λαμπράκη, 246 Θεσσαλονίκη, με τηλέφωνο 2311-242-203. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εδώ στη Μαλακοπή είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε το παιχνίδι μεταξύ του Μαλακοπής και του Φίνικα Πολίγνης. Συρτά πολίτης Παπαδόπουλος, θα κάνει τη σέντρα Παπαδόπουλος. Για τον Μεγαλοκονόμο, πήρε την κεφαλιά Μεγαλοκονόμου, η μπάλα θα φύγει. Out, να η πρώτη φάση που πάει να γίνει με την κεφαλιά αυτή του Μεγαλοκονόμου. Τάγκο εκτελεί στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά και θα γίνει πάνω από το δοκάρι κεφαλιά του Ισόπουλου. Τα κουνάκι που για να κάνει για Βάλασσα, για τον Ατματζίδη, μέσα στην περιοχή Ατματζίδη, Συρτά, το σουτ και να από το Μεγαλοκονόμου το πλασέ που πήγε να κάνει και η μπάλα να καταλήξει κόρνερ, αυτό το πλασέ του φορ του Φίνικα. Πολίτης, ωραία πολίτης, πέρασε, κάνει και τη θέση πίσω δοκάρι, κεφαλιά εκεί που έγινε από τον Πετρίδη, κεφαλιά, δεν μπορούσε ο Τσακίρης που ήταν πιο κοντός. Στατζάλιζε γρήγορα το εκτελεί. Φεντάνης τώρα κάθε για τον Τάγκου. Τάγκου το σουτ. Τέσμη θα αποκρούσει όμως ο Παντής. Έγινε το κόρνερ. Βγήκε η άμυνα της Μαλακοπής το σουτ που γίνεται πάνω όμως εύκολα στον Μπογδάνο. Αντιπίθεση φεύγει ο Φεντάνης. Για να δούμε τώρα. Φεντάνης. Σε καλή θέση ο Φεντάνης. Φεντάνης ναι, θα προσπαθήσει και η μπάλα κόρνερ. Φιρουνάκης. Έβγαινε πίσω, δεν έψαχνε τη Φεντάνης. Φεντάνης μόνος του και νέα ευκαιρία ο Φεντάνης. Είναι ο παίκτης ο μοιραίος για την Μαλακοπή που δεύτερη φορά βγήκε από την άλλη πλευρά και θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Κλέβουν οι παίκτες του Φινικά. Βγαίνει ο Δάλλας, μόνος του Δάλλας, ναι, και την τελευταία στιγμή θα χαθεί μεγάλη ευκαιρία. Δάλλας Μεγαλοκονόμου και θα κάνει τον γκολ. Μεγαλοκονόμου Σάκης και 0-1 για την ομάδα του Φίνικα Πολίγνης. Σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Και παράγοντες από την Ένωση Μακεδονίας, εδώ ο πρόεδρος κ. Δημητριάς βλέπω να παρακολουθεί το παιχνίδι εδώ στην Μαλακοπή. Εκτελεί δυνατά να πάρει την κεφαλιά ο Καλιάκης και θα δώσει επιθετικό φάουλ ο διαιτητής. Φεντάνης το 1-2 τώρα, Καλιάκης βγάζει μόνο του, ναι, μόνο στον Αναστασιάδη και χάσει μοναδική ευκαιρία από τις ευκαιρίες που δεν χάνονται. Μόνο στον Αναστασιάδη θα χάσει την ευκαιρία του αγώνα. Κατεβάζει την μπάλα, κερδίζει την κόντρα, Κουστράβας θα κάνει και το σουτ, θα φύγει δίπλα από το κάτω δοκάρι, μία μετά την άλλη οι επιθέσεις της Μαλακοπής που πιέζουν έντονα για την ισοφάριση. Πολίτης, Συρτά, εκεί τώρα όπου είναι Μπακαρόπουλος. Μπακαρόπουλος στο σουτ θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Μέσα στην περιοχή μπήκαν πολλοί παίχτες. Για να δούμε και θα χαθεί μοναδική ευκαιρία τώρα. Εκεί τελευταία στιγμή από τον Μουρατίδη. Ραχανελίδης. Από πίσω έρχεται ο Πολίτης, το σούτ του Πολίτη και τελευταία στιγμή θα βγάλει ο Μπογδάνος και με δεύτερη προσπάθεια δυο φορές ο Μπογδάνος θα σώσει την εστία του. Μπακαρόπουλος και πάλι στο πίσω δοκάρι.
διαμαρτύρονται για χέρι. Ο Καραπατσακίδης, το σούτ από τον Αστασιάδη και τελευταία στιγμή ο Μπαντής θα πιάσει την μπάλα και λήξει το αγώνα 0-1 για το Φίνικα Πολύγνης. Εδώ από το πανέμορφο γήπεδο της Αυγής, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το σημαντικό παιχνίδι της Α1 κατηγορίας ανάμεσα στον Ιάσον Αυγής και τον Θερμαϊκό Θέρμης. Δύο ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων για το σημερινό αγώνα. Η ομάδα τη διώχνει με το κεφάλι και ο Ράτζα με κεφαλιά του Στεφανίδη. Παίζει τελείω Μιχούλια σε ένα δυνατό σουτ. Δεν ανησυχεί εκεί, θα πιάσει ο Παναγιωτίδης. Από τον Στεφανίδη και τώρα η της Θέρμης από τα πλάγια. Μια επικίνδυνη σέντρα εκεί. Το διώξιμο τελευταία στιγμή σε κόρνερ από τον Πλίκα. Τον Ράτζα με την ομάδα της Θέρμης να προσπαθεί εκεί να μπαίνει με στην περιοχή. Επικίνδυνα ο Ράτζα, το γύρισμά του, το σουτ και έχουμε τον γκολ. Το 0-1 για την ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης από το γύρισμα της μπάλας από τον Ράτζα. Πολύ ωραία εκεί. Ο Χαραμπίδης είναι αυτός ο οποίος θα πιάσει το σουτ. Θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καραβελίδη. Η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης είναι αυτή η οποία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 της Αυγής. Μπίδης, η παλιά τώρα η οποία βγήκε είναι για τον Φούσκα. Φούσκας τώρα θα φύγει μόνος του και Φούσκας πάει πλάγι, όμως κάνει το σουτ, πέφτει και πιάνει την μπάλα ο Καραβελίδης. Ο Φάκας νέο γέμισμα του Βεϊδαμενίδη και την μπάλα στα Σινόπουλο, το δυνατό σουτ και η μπάλα τελικά είναι σε out. Όλα είναι έτοιμα τώρα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Στεφανίδης εκτέλεσε δυνατά, η μπάλα θα περάσει σε out. Ο Βαγγέλη αφήνει το πλεονέκτημα, ο ρέφερη και βγαίνει παλιά τώρα για τον Αχαλινόπουλο, το Λεωνίδα από τα πλάγια αυτός καταφέρει να γυρίσει την μπάλα, το σουτ και έχουμε τον γκολ. Το 0-2, το 0-2 για την ομάδα της Θέρμης, αυτή την πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της. Η σέντρα η οποία βγήκε από τα δεξιά στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Αχαλινόπουλος, ο Κώστας, ο οποίος με σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Καραβελίδη. Η Άσο να βγει Θερμαϊκός Θέρμης 0-2. Το να βγει Θερμαϊκός Θέρμης. Έναρξη του δευτέρου μικρόνου εδώ στην Αυγή. Η Άσο να βγει Στερόλου, παίρνει την κεφαλιά ο Τρόκας. Το γύρισμα τώρα επικίνδυνα με τον Βεϊδαμενίδη με στην περιοχή. Εκεί να βρίσκεται στο έδαφος, παίζεται λέει ο Μιχούλιας. Η συνέχεια. Το γύρισμα τώρα επικίνδυνα με τον Βεϊδαμενίδη με στην περιοχή. Εκεί να βρίσκεται στο έδαφος, παίζεται λέει ο Μιχούλιας. Η συνέχεια από την ομάδα της Αυγής. Ενώ τώρα το διώξιμο της μπάλας για τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης εκεί θα κερδίσει τώρα. Χαραλαμπίδης θα μπει με στην περιοχή. Χαραλαμπίδης θα γυρίσει την μπάλα και έχουμε το 0-3. Το 0-3 για την ομάδα της Θέρμης αυτή την αντεπίθεση. Την κατάλληλη στιγμή ο Χαραλαμπίδης γύρισε την μπάλα. Ο Φούσκας είναι αυτός ο οποίος γράφει το 0-3 για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Για τον Στεφανίδη προσπαθεί αυτός μες στην περιοχή. Το σούτ η κόντρα, Παναγιωτόπουλος το σούτ και έχουμε την μπάλα σε out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Αυγής. Ο Παναγιωτόπουλος βγάζει την μπάλα για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης τώρα μες στην περιοχή και από τα πλάγια το γύρισμά του και έχουμε το αυτογκόλ. Το αυτογκόλ για την ομάδα της Αυγής στο γύρισμα του Ιωαννίδη στην προσπάθειά του να διώξει ο Τρόκας. Θα τη στείλει στο βάθος της εστίας του Παναγιωτίδη. Η Άσο να βγει Θερμαϊκός Θέρμης 1-3. Με τον Φούσκα τώρα να είναι γλίγορος εκεί. Φούσκας και Αβαλιάν, θα περάσει ο Φούσκας ωραία εκεί. Φούσκας θα βρει τον Πασχιαρδί. Πασχιαρδής κάνει το σούτ, θα φύγει μπάλα και από τον Καραβελίδη και έχουμε τον γκολ. Το 1-4 για την ομάδα της Θέρμης από το δυνατό σούτ εκεί από τον Πασχιαρδί. Προσπάθησε να πιάσει την μπάλα εκεί ο Καραβελίδης, αυτή όμως κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Η Άσο να βγει σε Θερμαϊκός Θέρμης 1-4. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης, σωλήνες, γυψοσανίδες, οικοδομικά υλικά, η αλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παπαδραμίδης. Καρολή Δημητρίου 8, Εύοσμος, τηλέφωνο 757-378.
ελάτε. Σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Ιχθυοπολείο Σταμίδη. Παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, πλήθος κόσμου. Ιχθυοπολείο Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θερμαϊκού 44, Παραλία Πέρεας. Γεωργικά μηχανήματα και ουσές Χρήστος. Αρδευτικά, λέστιχα, σωλήνες. Υδραυλικά αποχέτευσης. Σόμπες. Εκκλησάκια. Γεφυροπλάστια. Κόλλες πλακιδίων, υλικά ισομάτ. Φίλτρα, μπέκ κάθε τύπου και ουσές. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε απίστευτες τιμές. Και ουσές Χρήστος. Πρώην Βασίλης στη Γερακαρού. 50 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Οι προκλήσεις σε περιμένουν. Goldbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Καλαμαριά, καλαμαριά. Τελικά υπάρχει θεράπων γιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις. Άψογο σέρβις. Τιμές που έχουν παθεί κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 231-0-451-758. Ένα μικρό για να κινηθείτε εύκολα. Ένα ενιαθέσιο για να πάτε εκδρομή. Rendit Papas. Ακόμα, Auto Market Papas για όλων των ειδών τα ανταλλακτικά. Για κάθε είδους όχημα και οποιαδήποτε ανάγκη του, καθώς και για όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μοντέλου άνω του 2006. Ένα πλήρες δίκτυο ενοικίασης αυτοκινήτων. Μια τεράστια γκάμα κορυφαίων ανταλλακτικών. Από μια έμπειρη ομάδα ανθρώπων του χώρου για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η άρθια εξυπηρέτηση συναντά την αμεσότητα και την αξιοπιστία σε έναν υπερσύγχρονο χώρο που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες. Rendit Papas, ενοικιάσεις και Auto Market Papas για ανταλλακτικά. Σε οδηγεί στη σωστή επιλογή. Αυτά λοιπόν και με το μη διαφημιστικό, επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Βεβαίως έχουμε και άλλα παιχνίδια. Σε λίγο θα έχουμε και τον πρόεδρο της ομάδας του Αριστοτέλη, λίγο μετά το παιχνίδι που θα δείξουμε τώρα, Βασιλικά Ποσειδώνας Καλαμαριάς. Πάμε λοιπόν να δούμε το παιχνίδι. Επανερχόμαστε με συζήτηση μετά με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Αετός Βασιλικών Ποσειδώνας Καλαμαριάς, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Πάμε να το δούμε το πώς έγινε αυτό το 1-1 και μια κόκκινη κάρτα στο 95 στις καθυστερίες, δηλαδή στο 5ο λεπτό περίπου των καθυστερήσεων, στον Γιάννη Τοκούσα. Στον Γιάννη Τοκούσα που τον θυμάστε από τόσα χρόνια στα γήπεδα της Ένωσης και μάλιστα μίλησε με κάποιον προπονητή, τον είχε την επόμενη φορά που θα είναι αντίπαλη, τον είχε παίκτη πριν από πολλά χρόνια τον Γιάννη Τοκούσα και καταλαβαίνετε λοιπόν ένας παίκτης με μια ιστορία σαν τον Γιάννη. Δέχτηκε μια κάρτα, νομίζω μια και εκείνο δεν την πήρε, μια κίνηση, θα τη δείτε. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Εδώ από το γήπεδο Βασιλικών θα σας μεταδώσουμε το παιχνίδι μεταξύ Άια των Βασιλικών και Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Έναρξη λοιπόν
του αγώνα μεταξύ Έντου Βασιλικών και της ομάδας του Ποσειδώνα Καλαμαριάς, ένας αγώνας που είναι χορηγία από το καφέ Κάζι στα Βασιλικά. Καφέ Κάζι, Τσάρος Χρήστος για χρόνια στα Βασιλικά. Διευθύνσης συνάντησης ο κύριος Βανδουλάκης. Βανδουλάκης που τελευταία τα πήρε όλα επόμου, όλα τα δύσκολα παιχνίδια μπορώ να πω. Τα παιχνίδια που και στην Α1 βεβαίως, έχει 6 παιχνίδια στην Α1 τώρα και τα ντέρμπι στην Α κατηγορία. Για να δούμε και λίγο την κερκίδα, λίγο να πάρουμε λίγο κόσμο. Αρκετός κόσμος μπορώ να πω. Δεν υπάρχει, έχει αρκετό κόσμο σήμερα εδώ, βλέπετε και στην κάμερά μας. Μπανακάκης, ωραία για τον Μπρούνο Γκάτζο. Μπρούνο πέρασε, Μπρούνο θα κάνει και τσέντα με το δεξί, θα βγάλει τελευταία στιγμή ο Πεχλιβανίδης. Ήταν ο Αζούδης. Για να δούμε το Ασερέτης. Περνάει ο Ασερέτης και θα πέσει ο Ασερέτης. Τι θα δείξει τη φάση αυτή. Αν υπάρχει ανατροπή και θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Ασερέτη για θέατρο. Ρούνο για το Χαραλαμπίδη. Θα γυρίσει την μπάλα όμως. Η μπάλα πίσω. Έφυγε πάνω από το δοκάρι. Σιρόπουλος τώρα. Μπράβο! Πέρασε, για να δούμε τώρα, Σερέτης μόνος, ο Σερέτης, νέα ευκαιρία. Ένας αγώνας που είναι χορηγία από το καφέ Κάζι στα Βασιλικά Χρήστος Τσάρος. Καφέ Κάζι με τις καλύτερες τιμές και τα καλύτερα πάρτι σε όλη την περιοχή. Λαμπίδης Μπρούνο, Μπρούνο, Συρτά, εκεί που είναι ο Μπανακάκης, μπαίνει μέσα στην περιοχή Μπανακάκης. Για να δούμε μέσα στην περιοχή και η μπάλα θα φύγει out. Σακαλής θα πνέμε για αλλαγή παιχνιδιού, ακριβές μπαλιά, το σουτ που θα γίνει και η μεγάλη απόκριση του αγώνα. Θα βγάλει την τελευταία στιγμή και ο Καρατζάς, νέα σέντρα στο πίσω δοκάρι, θα βγει τελευταία στιγμή και ο Σαράφης. Μαζεύει ο Θανασίου, θα κάνει νέα σέντρα η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Η ομάδα του ΑΕΤΟΥ, Γκάτζο εκτέλεσε, η κεφαλιά μόνος ήταν τελώς εκεί ο Καρατζάς. Θα κάνει και τη σέντρα, δεν πέρασε, καθαρίζει τη φάση ο Θανασίου. Για να δούμε τον Σιρόπουλο, θα κάνει και το σούτο Σιρόπουλο, θα φύγει πάνω από το δοκάρι. Και πάλι μας λέει το εκτελεί μες στην περιοχή, μπήριξε ψηλά ο Σιρόπουλος, πιο μακριά Μπανακάκης, Σερέτης και φάουλ. Κάπως αργοπεριμένο αυτό το φάουλ που θα σφυρίξει ο κύριος Βανδουλάκης. Λιάμος, Παχιός μαζεύει. Παχιός πέρασε, για να δούμε τώρα. Παχιός μέσα στην περιοχή τώρα, μόνος του εκεί. Ναι, και θα κάνει τον γκολ. Τον γκολ από τον Χατζή, μόλις μπήκε, ακούμπησε την μπάλα και ο Χατζής θα κάνει τον γκολ 0-1. Ο Χατζής μόλις τον έβαλε ο προπονητής του, ο Χατζής, ο Ιγνάτης, θα κάνει το 0-1 μέσα έξαλλους πανηγυρισμούς. Όπως βλέπετε στο βάθος, τους παίκτες του Ποσειδώνα να κάνουν το 0-1. Πάντα Σιρόπουλος. Εκτελεσμένο καλά η μπάλα, δει το δοκάρι. Μεγάλη και πάνω στη γραμμή. Ο Σακάλης δεύτερη προσπάθεια αυτό, την κεφαλιά του σπαχή. Πεχλιβανίδης. Αλεξανδρίδης θα κάνει και τη σέντα του, πέρασε η μπάλα από όλους και μόνος του λέει και ο γκολ. Το γκολ από τον Καρατζά και 1-1 στο 90. Ο Καρατζάς, ο Κώστας, βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πανηγυρίζει και βλέπετε τι γίνεται μέσα. Μπήκε όλος ο πάγκος πάνω στον Κώστα Καρατζά, το σηκώνουν ψηλά, γίνεται ένας πραγματικός χαμός, ισοφάρισε στο 90. Άναυδοι παίκτες του Ποσειδώνα που δεν περίμεναν κάτι τέτοιο. Βλέπετε αυτό, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, η μορφιά του ποδοσφαίρου. Ποιον θέλει να δώσει εκεί. Κουτζιάρης στο σουτ, εύκολα όμως ο πλάνος και δεν υπάρχει λόγος για νεύρα. Κάρτα, κάρτα κόκκινη στον Κούσα. Κάρτα κόκκινη στον Κούσα για αυτή την ενέργεια στο τέλος. Αυτά λοιπόν και από το παιχνίδι. Έχουμε ένα θέμα, δεν σηκώνει το τηλέφωνο το κινητό ο πρόεδρος του Αριστοτέλη, δεν ξέρω αν το ακούει ή δεν θέλει να το σηκώσει, αλλά ο ίδιος θα κάνει μια παρέμβαση. Αφού δεν το σηκώνει, θα προσπαθούμε να το βρούμε και σε σταθερό λίγο αργότερα, εφόσον δεν σήκωσε το κινητό. Πάμε λοιπόν στη συζήτηση με τους, πρώτα ένα σχόλιο από τα δύο παιδιά από τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Σχετικά είδαμε την αλλαγή, έτσι πώς βγήκε του Χατζή Νίκο, κατευθείαν μπήκε μέσα ο Ιγνάτης,
Το έκανε τον κόλπο. Μια μα έκανε την μπάλα, μπαμπέ. Πρέπει να σε θέλει και λίγο. Σίγουρα. Είναι και τύχη μαζί με την καβέτα. Εντάξει, ο Γιαννάκης είναι ένας παίκτης που το μυρίζεται το γκολ. Νομίζω ότι είναι και εμπειρός. Ναι. Σας έδωσε ξεχωριστές οδηγίες στο ημίχρονο κεφαλάς τίποτα, μας μίλησε μέσα στα αποδυτήρια, γιατί μεταμορφωθήκατε στο δεύτερο, πολύ καλύτερη γίνατε, δεν ξέρω τώρα τι μέτρησε. Μπήκε μέσα μας εμψύχωσε όσο μπορούσε, δεν μας είπε τα λάθη μας, είπε ότι πρέπει να ξεχάσουμε το πρώτο ημίχρονο και να συνεχίσουμε να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και μέσα από τα λόγια του μπήκαμε πιο δυνατά και βελτιώθηκε η απόδοσή μας. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε να πούμε και συνέχεια για τον Ποσειδώνα. Πάμε όμως στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας του Αριστοτέλη. Για λοιπόν να ακούσουμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, γιατί βγήκε μια απόφαση την προηγούμενη Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί της Καλαμαριάς και η απόφαση έλεγε σχετικά για την αποβολή του Αριστοτέλη από το γήπεδο. Κάτι που είχε γίνει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πρόπερσι, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Και προσέφυγε η ομάδα του Αριστοτέλη στην αποκεντρωμένη διοίκηση και εκεί δικαιώθηκε. Πάμε να ακούσουμε όμως τον πρόεδρο που ήθελε να κάνει την παρέμβασή του. Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ από το Πάμε Γήπεδο. Μας ακούτε? Πολύ καλησπέρα, ναι. Πολύ καλησπέρα. Κύριο Σημεωνίδης και γνωστός ως Σαρής. Για πέστε μας με δύο λόγια τι σημαίνει αυτή η απόφαση και δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι για συμβιβασμό τώρα. Ακούγεται ότι θα ισχύσει. Πάντως υπάρχει μια τέτοια απόφαση που είναι κατά του Αριστοτέλη, έτσι. Ακριβώς έτσι όπως το θέτετε δεν είναι. Ναι, για πέστε μας πώς είναι. Σημασία έχει ότι εγώ μέσω εκπομπής σας, ναι, ναι, θέλω να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που σύσσωμο πήρε μια απόφαση. Βέβαια είμαι στεναχωρεμένος για την απόφαση, γιατί εγώ περίμενα εξ ολοκλήρου η απόφαση να είναι οριστική και αμετάκριτη. Γιατί οπωσδήποτε βέβαια με ευχαρίστησε το αποτέλεσμα, έχασα 12-13. Ναι. Αλλά ήταν απλώς μία απόφαση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκείνο που ξέρω είναι το ότι θέλω να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Έδειξε, ειλικρινά σας μιλώ μέσω εκπομπή σας και ευχαριστώ πολύ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Έδειξε ότι πράγματι ο Σινωρίδης είναι πραγματικά ο Σινωρίδης αυτό που... Τώρα δεν σας ακούμε καλά. Κάτι κάνατε στο τηλέφωνο, δεν σας ακούμε καλά. Μας ακούτε? Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Εμείς δεν σας ακούμε καλά. Μια χαρά ακουγόσασταν. Κάτι κάνετε στο τηλέφωνο και χάνεστε, δηλαδή ακούγεστε... Τώρα με ακούτε. Ακούγεστε από πολύ βαθιά. Τώρα καλύτερα, για μιλήστε. Καταρχάς, αυτό γιατί σας ευχάρισε το 13-12, αφού χάσατε. Ακούστε να σας πω, ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς δεν είναι έτσι όπως εμάς περιπτώσει ακούσατε. Εκείνο που θέλω να το εξής. Εγώ και πάλι μέσω εκπομπής σας θέλω να ευχαριστήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το είπες αυτό ξανά. Το είπα. Ναι, ναι. Το είπα, λέω, ναι, το επαναλαμβάνω πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει η σημασία έχει ότι ο κύριος ο εντεταλμένος έχει προσωπικά, ας πούμε, τον πρόεδρο του Αριστοτέλη. Και κάνει πρόεδρο του Αριστοτέλη να είμαι εγώ, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 σ' ακούμε, ναι. Λοιπόν, πήρε μια απόφαση αυτό στην περιπτώση να βγούμε έξω από το γήπεδο. Καμία σημασία δεν έχει. Μπορεί... Ο λόγος, για ποιο λόγο να βγείτε, γιατί σας κατηγορήσανε. Μας κατηγορήσανε γιατί ενόχλησε τα άλλα σωματεία. Ότι ενοχλείτε τα άλλα σωματεία ενώ κάνουν προπόνηση. Ναι, ότι δεν δικαιώματα γιατί κάνανε Παραβιάσατε δηλαδή, παραβιάσατε το, ναι. Το κατητό είναι το ορισμό ορών που έδωσε αυτός ο κύριος ο εντεταλμένος. Ναι. Επάση εκτός, κύριε Μάκη, να σας πω για να καταλάβετε, ο κύριος εντεταλμένος με αυτό, έχω από το παρελθόν και από πολλά χρόνια
Έχω μια παρατήρηση. Αυτό δεν έχει καμία σημασία με την ομάδα, με τον αγροτικό σύλλογο. Αριστερό. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό δεν είναι ανάγκη τώρα για να συζητήσουμε πώς ακριβώς προήλθε η τριάδα στο μεταξύ μας. Αλλά υπάρχει περίπτωση, δώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταλάβουν ότι ο σύλλογο, ο αγροτικό σύλλογο τη Αριστερό, δεν έχει καμία σχέση με την παρατήρηση αυτού του κυρίου. Τι κάνατε εσείς, εσείς τι παρουσιάσατε, τι στοιχεία παρουσιάσατε για αυτό που σας κατηγόρησαν. Εμείς παρουσιάσαμε στοιχεία ότι ο κύριος αυτός δεν πρέπει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Παρουσιάσατε χαρτιά, είχατε πει ότι, είπατε ότι παρουσιάσατε κάποια χαρτιά από τις ομάδες ότι δεν παρενοχλούνται, έγγραφα κάθε ομάδας, από το Μέντεκα, τον Αργονάφη, τον Ποσειδώνα, τον Μαραθώνα. Οπωσδήποτε ο σκοπός μου ήταν να αποδείξω τα υπόλοιπα σωματεία που είναι εκεί ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Σας έδωσαν τέτοια χαρτιά, σας δώσαν τέτοια χαρτιά οι ομάδες. Βέβαια, οι ομάδες δώσαν γιατί πράγματι οι υποχρεώσεις που δεν κάναμε καμία. Και τα καταθέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα δείξατε. Τα δείξαμε, τα καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έκρινε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σύστομα ότι δεν υπήρχε. Και τότε γιατί τότε έβγαλαν τέτοια απόφαση, πρόεδρε. Να σας πω το λόγο τώρα. Είναι ένα δημοτικό συμβούλιο. Από τη στιγμή που το δημοτικό συμβούλιο το ένα έφυγε το άλλο, έφυγε το άτομα και ο χώρο ήταν αυτοί και ήταν ένα άτομο περισσότερο, αλλά για να είμαι ειλικρινής, από ό,τι έχει δημιουργήσει, δεν υπήρξε θέμα τιμωρίας, απλώς ωραία. Δεν θα ισχύσει απόφαση. Δεν θα ισχύσει απόφαση. Εγώ δεν νομίζω να ισχύσει. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Ωραία. Ωραία. Καλώς. Ακούστηκατε, πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Αφού λέτε ότι πιστεύετε δεν θα ισχύσει απόφαση, δεν ξέρω τώρα. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει στο θέμα και θα έχουμε περαιτέρω. Εγώ εκείνη και πάλι το επαναλαμβάνω, δεν θέλω να γίνω μεσουρακτικός μάτι μέσα στο πίστας. Θέλω να ευχαριστήσω ίσως τα πρόσωπα αυτά που ήταν πραγματικά περισσότερο που δεν υπήρχε θέμα ενώπιση της κανονικής σωματείας και εσείς και τα υπόλοιπα σωματεία. Ωραία. Αφού καταθέσει τα χαρτιά, τότε δεν ξέρω τι θα ισχύσει, θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση. Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο της ομάδος του Αριστερού που ήθελε να κάνει μια παρέμβαση για να πει το πρόβλημά του ότι ενώ παρουσίασαν χαρτιά από τις άλλες ομάδες που μας είπε αυτό που έχει πει την προηγούμενη ομάδα Κωστά και εσύ, ότι κάποιες ομάδες μπαίνει ο Ζουτέδης και ενοχλεί κάποιες ομάδες και έφερε, λέει, ο κ. Γαλτσίδης πήγε τα χαρτιά, λέει, ορίστε χαρτί από το Μέντεκα, χαρτί από τον Αργοναύτη, χαρτί, λέει, από τον Ποσειδώνα. Ο Κώστας ο Γαλτσίδης, ναι. Εντάξει, γιατί μεγαλώσαμε μαζί, είπε κιόλας ότι είναι για να παραιτηθεί ο. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια δήλωση παρέτηση. Ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε αυτό. Πρέπει να δήλωση παρέτηση. Ναι, αυτό τι σχέση μπορεί να έχει. Το αν δήλωση παρέτηση ή όχι. Όχι, δεν λέω ότι. Το λέω ξανά πρωτοξενικά. Μήπως δήλωση παρέτηση, γιατί για να μην. Έχει άμεση σχέση ο Αριστοτέλης, πιστεύω έτσι. Για να μην ξέρω εγώ βρει περισσότερο. Κάνει κακό στον Αριστοτέλη, μήπως γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι έγινε αναφορά από τον Δήμο στον Αριστοτέλη. Γιατί έπεσε σε κάποια παραπτώματα με την παραβίωση του χώρου. Έτσι λένε. Α, για την παραβίωση του χώρου. Οι άνθρωποι του Δήμου. Από εκεί πέρα το 13-12 το σχολιάζω εγώ και δεν. Τώρα το σχολιάζω το 13-12. Το 13-12 το είπα σαν είδηση. Μάλιστα. Τώρα το που το ήξερα είχε τελειώσει. Τώρα το δημοσιεύει στην εφημερίδα, Κώστα, ένα λεπτό. Όταν είχα δημοσιεύει στην εφημερίδα. Τη Δευτέρα, εγώ είπα ότι σύμφωνα με πληροφορίες πέρασε. Αν δεν είπα το 13-12. Α, το. Εντάξει. Ναι, για το 13-12 ήταν. Βγήκε η Τετάρτη απόφαση. Να το πούμε και αυτό, να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Απλώς ήταν για την ημέρα της Δευτέρας, την ώρα της εκπομπής μας, να γίνει το ΔΣ του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγινε όμως την Τετάρτη, όπου πάρθηκε η απόφαση 13-12 να αποβληθεί ο Αριστοτέλης από το γήπεδο εκεί της Καλαμαριάς. Τώρα εμείς είναι εσωτερικό θέμα, δεν μπορούμε να. Τον είδα χαμηλό τόνο και εδώ τεθειμένο να. Ωραία. Έχουμε κάποια παρέμβαση από τον κύριο Γιαννουλάκη.
Ας βγάλουμε τον κύριο Γιαννουλάκη. Δεν ξέρω τώρα, είναι παράγοντας του Ποσειδώνα Καλαμαγιάς. Να μας πει και την άποψη του και ο κύριος Γιαννουλάκης. Τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Γιαννουλάκη. Για να ακούσουμε. Κύριε Γιαννουλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το πάνελ σας, συγχαρητήρια και για τα παιδιά τα δικά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Από τον Ποσειδώνα Καλαμαγιάς. Για πετε μας. Κάνω την παρέμβαση για τον κόλπο της Σοφαρίσεως. Αν θέλετε, μπορείτε να το δείξετε. Πριν χτυπηθεί το φάουλ, έχει γίνει φάουλ πριν χτυπηθεί αυτό το. Όχι. Πριν χτυπηθεί το φάουλ, έχει γίνει φάουλ υπέρ του ποδοσφαιριστή μας. Τον αποθεί με τα δύο τα χέρια ο ποδοσφαιριστής των Αθηνικών. Αν την ξαναδείξετε τη φάση, θα την δείτε. Με τα δύο χέρια τον βρόχνει. Μπορείτε να την δείξετε, αν θέλετε, δείξτε την. Τώρα... Έχει βρόξει με τα δύο τα χέρια. Όταν γίνεται το φάουλ. Πριν γίνει το φάουλ. Α, πριν το φάουλ. Δυστυχώς. Όχι το φάουλ. Πριν γίνει σέντρα. Ναι, δεν έχουμε το παιχνίδι. Όπως μας το έχουν ετοιμάσει, είναι ακριβώς στην φάση του φάουλ, κύριε Γιαννουλάκη. Να μην σας πούμε. Την είδε. Πριν γίνει το φάουλ. Πριν γίνει το βρόχι με τα δύο τα χέρια, κύριε Γιαννουλάκη. Δείξτε το. Σέντρα του σπαχαίου. Στο αράουτ τη δείξαμε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τις αυσθενούς έχουμε βάλει, κύριε Γιαννουλάκη. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορεί τώρα οι τεχνίτες μας να το βρούνε όπως το θέλετε. Και μετά θα το παιχνίδι θα βγει στο site, θα τα δείτε κι εσείς και θα νομίζω ο κόσμος θα κρίνει. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Να είστε καλά, όχι καλά, κάνετε ή πάγατε παρέμβαση. Έχω νόμιζα για το γήπεδο, θέλετε να πείτε κάτι. Για το γήπεδο δεν θέλω, εντάξει, ότι θέλω να κάνω κανένα, θα τα κάψουν. Ωραία, καλώς, έγινε κύριε Γιαννουλάκη. Είναι η ιστορική ομάδα, εσωτερική είναι αδικία, να ξέρετε. Καλά κάνετε και λέτε την άποψή σας. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Γιαννουλάκη, παράγοντα της ομάδας του Ποσειδώνα της Καλαμαριάς. Βλέπετε, πρόεδρε, πώς τα θέματα προκύπτουν από το ένα, πάμε στο ένα, από το άλλο, πάμε στο άλλο και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε να σας δώσουμε και συγχαρητήρια γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, έτσι. Από αυτό το πτυχίο που πήρατε, το έξτρα δηλαδή. Το πτυχίο είναι ειδικότητα. Την ειδικότητα είναι. Η ειδικότητα που έχετε πάρει και από τον κύριο Μίτσα που δίνει συγχαρητήρια, λέει, από τους καλύτερους ορθοπαιδικούς. Ο κύριος Τσαρδακλής, τι ακριβώς ήταν αυτό, δηλαδή, πάρα πολύ. Έχουμε γίνει πλέον ειδικός ορθοπαιδικός χειρουργός, τέλειος ειδικευόμενος, ναι. Και πλέον για λίγο ακόμα θα είμαι στο Παπα-Νικολάου και ετοιμάζω πλέον το ιατρείο. Ανακάνεις και έξτρα ιατρείο, μάλιστα. Όχι ωραία. Έξτρα, μόνο ιατρείο. Μόνο ιατρείο. Μόνο ιατρείο στη Σταυρούπολη. Θα φύγεις από. Ναι, μετά τις γιορτές θα φύγω από το. Μάλιστα. Ωραία, άρα νομίζω ότι σε παίρνει και τηλέφωνο παράγοντες, ομάδες έτσι για παίκτες. Έχουμε αυτά, βοηθήσει πολύ κόσμο. Ναι, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Γιατί και καλό είναι αυτό, έτσι πρέπει. Δύο-τρεις φορές να σου πω τώρα, νομίζω στο χαπί, μπορεί να σε είχα πει κιόλας. Με πήραν κάποιοι παράγοντες και άλλοι διάφοροι με τηλέφωνο. Το τηλέφωνο σας με ζητήσανε και σε έδωσα τηλέφωνα. Και πιστεύω για κάτι τέτοιο τους σε θέλανε για να βοηθήσει σίγουρα. Έτσι, έτσι πρέπει. Ποιο νοσοκομείο ήσουν και τα λοιπά. Στον Παπα-Νικολάου, έτσι. Ναι, στον Παπα-Νικολάου. Και νομίζω επειδή ξέρω τον Πετσατόδη, έτσι δεν ξέρω αυτόν. Ο διευθυντής μας ήταν. Διευθυντής είναι. Ναι. Γιατί... Ήταν και ο καθηγητής ο Προεδρεύων στην Επιτροπή των Εξετάσεων που πήρα την ειδικότητα. Είναι πολύ καλός κύριος με κάπα κεφάλαιο. Γιατί... Εξαίρετος είναι. Ναι. Και σαν γιατρός και σαν άνθρωπος. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν και στα του Παύλου Μελά. Τώρα θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον Πρόεδρο. Ναι. Βασικά εκείνο που. Ναι. Είπε, Πρόεδρε, επειδή. Το επίπεδο της Α κατηγορίας βέβαια έχει κριτήριο μόνο τον δεύτερο όμιλο και λίγα παιχνίδια ακόμα, δεν μπορείς να έχεις μια ορειμηδία βέβαια. Ξέρετε, είναι καλό το επίπεδο. Εγώ είχαμε πολλά χρόνια να παίξουμε στην Α, οπότε δεν γνώριζα τίποτα. Είχα πολλά χρόνια ασχοληθεί. Αλλά το επίπεδο δείχνει να είναι καλό. Έχει πέντε ομάδες οι οποίες είναι κοντά, παίζουν καλό ποδόσφαιρο, παλεύουν. 4-4 προχθές το. Ωραίο Κάστρο με τον Σαββρό. Βέβαια ήσουν και παλιότερα σε αυτό το όμιλο. Σε αυτόν, τέλος πάντων. Στην Α κατηγορία. Είναι τέτοιες ομάδες όπως το Κυπρόεδρος. Εσένα αυτή η ερώτηση. Που είναι δυνατές. Εντάξει, θεωρώ ότι ο τρίτος ανατολικά όμιλος είναι φέτος πιο δυνατός από τους άλλους. Οι άλλοι δύο είναι περίπου στα ίδια. Αλλά γενικότερα ο όμιλος μας έχει 5-6 ομάδες που είναι αξιόλογες. Και μια που ήσουν και πέρυσι στη β' κατηγορία μπορούμε να κάνουμε έτσι, δηλαδή το επίπεδο πώς πάει στο οριστικό ποδόσφαιρο. Η Β είναι δύο επίπεδα κάτω από την Α και η Α είναι πιστεύω πέντε επίπεδα κάτω από την Α1. Οι διαφορές είναι μεγάλες των κατηγοριών. Τόσο πολύ.
Θεωρώ πως ναι, εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ότι εμείς αντιμετωπίσαμε και την προετοιμασία ομάδες Α1 που τις κοιτάξαμε στα μάτια, άσχετα με τα φιλικά. Αλλά σαν επίπεδο κατηγορίας θεωρώ ότι οι διαφορές είναι μεγάλες. Η Α1 είναι αρκετά σκάλια πάνω την Α κατηγορία. Όπως είναι και η Α από τη Β. Αλλά η Α είναι ένα παραπάνω. Θα επανέλθουμε λίγο σε εσένα, Βαγγέλη, για το αγωνιστικό. Να πάω λίγο στα παιδιά της Καλαμαριάς, λίγο να ρωτήσω το πώς είναι για ένα νέο παιδί. Καταρχάς, εσύ πόσο γεννηθείς, Νίκο? Του 2002. 2002 και 2002, ακέδιο η διαλυκία. Πώς είναι για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή όταν βγαίνει από τα τμήματα υποδομής, έτσι, τον εμπιστεύονται οι προπονητές γενικά, αλλά έχει να αντιμετωπίσει εισαγωγικά και τον ανταγωνισμό τον μεγάλο, έτσι, την εμπειρία κάποιων άλλων παιχτών και πώς κερδίζει μια θέση στην ενδεκάδα και λέμε ότι είναι ενδεκαδάδος παίκτης, Νίκο και Μπάμπη? Σίγουρα θέλει χρόνο στο να συνηθίσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Γιατί είναι άλλη η ταχύτητα και η δύναμη της υποδομής με του αντρικού. Πιστεύω μέσα από τη διάρκεια της προπονήσεως, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός μέσα στην προπόνηση, βρίσκεις τις ευκαιρίες σου και στους αγώνες, ανάλογα τις εμφανίσεις σου. Ναι. Εντάξει, θέλει χρόνο όμως στο να συνηθίσουμε εμείς. Θέλει να πάρουμε παιχνίδια. Ακριβώς. Σας εμπιστεύονται δηλαδή οι προπονητές? Αυτό να πω, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα παιδιά τα νέα δεν τα εμπιστεύονται και πολύ. Εμπιστεύονται όλοι οι προπονητές. Πατεράδες να είναι λίγο ήρεμοι, οι θείοι, οι γιαγιάδες, οι παππούδες να ηρεμήσουν λίγο, γιατί νομίζουν ότι έχουν το μέση. Καλά, ας ακούσουμε λίγο σε εσένα, ρώτησα. Όχι, ήθελα να το πω. Κάτι παίξει μπάλα, δηλαδή. Παίξει και μπάλα. Παίξει και μπάλα. Για να ακούσω και τον Μπάμπη. Για να ακούσω και τον Μπάμπη, ο οποίος ήταν στον Άρη και θα πει κανείς, Μπάμπη, γιατί έφυγες από τον Άρη, είσαι το άλλος? Μα αυτός είναι ο λόγος, είναι ο λόγος, είναι αυτό που λέμε, έτσι. Σου δώσαν τις ευκαιρίες όλες στον Άρη. Ναι, γιατί... ο λόγος που έφυγα από τον Άρη ήταν απόφαση του κ. Παπαδόπουλου. Ήθελες να παίζεις ποδόσφαιρο, παιδί μου, να παίζεις και να φανείς. Του Νίκου. Του Νίκου, ναι. Ναι. Σαν είπα από τον χρόνο, ενώ δεν ήξερε τίποτα προπονητής, αποφάσισε να με κόψει, δεν ξέρω το λόγο. Στα κάπα... Στην κάπα 15. Κάπα 15. Ναι. Και μετά προτίμησες και πήγες σε μια ομάδα εδώ στα τοπικά, έτσι, ναι, που όπως βλέπουμε σου δίνουν τις ευκαιρίες, οποίες τις έχεις πάρει. Με πιστεύω, ναι. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Ήταν καλός. Τα λέψε την ευκαιρία και πέρασε. Ναι, άμα κάνει τη διαφορά, όχι την πήρε. Δεν τον κάνα χάρη. Μεγάλη σφεντόνα επιθετικό και δεξιά και αριστερά και στην κορυφή. Στην ηλικία του Ιωακήμ. Στην ηλικία του Ιωακήμ είδε μεγάλο γλυκό σκυλό. Λοιπόν, εσύ Νίκο, ήσουν από τα τμήματα υποδομή ή και από κάπου? Ξεκίνησα από τον Ποσειδώνα, από μικρό. Στη συνέχεια είχα φύγει στον Απόλλων Καλαμαριά για 1,5 χρόνο. Ξαναγύρισα μετά τον κύριο Βασίλη. Βασίλη, το επιθετό, θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι, ήμουν μικρός. Και στη συνέχεια πέρυσι είχα ξεκινήσει τη χρονιά μου στον Άρη. Αλλά μετά δεν βόλεψαν με τις προπονήσεις, γιατί είχαν φύγει, είχαν πάει μακριά στα Διαβατά. Και ξαναγύρισα στον Ποσειδώνα. Και φέτος μου δόθηκε ευκαιρία του αντρικού. Μάλιστα. Μπάμπη, για πες μας, γίνεται δουλειά στα παιδικά, γενικά στις υποδομές των ομάδων? Ναι, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει θέληση από τους προπονητές. Πιστεύουμε στα παιδιά και ζωντανό παράδειγμα είμαστε και εμείς που πιστεύω ότι τα καταφέρουμε μέχρι στιγμής στην Α κατηγορία και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Πες ότι ένας προπονητής, έτσι, δεν δίνει πολλές ευκαιρίες σε ένα νεαρό σαν εσένα ή σε κάποιους άλλους. Δεν δίνει, τους κρατάει στον πάγκο 3-4-5 παιχνίδια, τους βάζει 10 λεπτά, καμιά φορά σε βγάζει εκτός αποστολής. Πώς αισθάνεται ένας παίκτης, έτσι, σαν εσάς τα νέα, στα 17, στα 16-17 περίπου, ότι λέει ότι θα περιμένεις κι άλλο, θα περιμένω ή κάνει κάτι άλλο? Και τι είναι αυτό? Καθημερινή δουλειά στην προπόνηση. Σωστός. Να δείξει στον προπονητή ότι είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις στο επίπεδο και περιμένεις την ευκαιρία να την αρπάξεις. Κεφαλάς το κάνει? Ναι. Το κάνει, δίνει μας την ευκαιρία, ειδικά σε εμάς. Το πρέπει, δεν το κάνει. Και τα ρωματίες. Αλλά παράδειγμα, δεν κάνει χάρη. Αξίσουν και πέσουν. Δεν κάνει χάρη ο προπονητής. Μας έχει πει ο κύριος Κεφαλάς
ναι. Ότι γενικά κανείς δεν θα μας χαριστεί όπου και να είμαστε. Ναι, μπράβο. Και έτσι λειτουργεί με το σκεπτικό και ο ίδιος. Δεν μας χαρίζεται, απλά του δείχνουμε μέσα από τις προπόνησεις ότι αξίζουμε να πάρουμε κάποιες ευκαιρίες και φυσικά μας έχει δώσει και περισσότερες. Κεφαλάς τα παιχτάρα και δεν το ευχαριστεί κανένα, του ξέρω από μικρόβο. Δεν μπορεί, αν είναι ένας καλός, θα παίξει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι με τα μικρά, και δεν μιλάω με εσάς, το έχω παιδί πλέον. Είναι ότι νομίζουν ότι μόνο που παίζουνε, ναι, μόνο να παίζουνε. Δεν πάει να κάνει ομάδα, δεν πάει να παίζουμε εμείς. Άμα δεν παίζουμε, το προπονητής που δεν μας πάτσει. Και να κερδίσει η ομάδα, εμείς δεν παίξαμε. Άμα παίζουμε και να χάσει η ομάδα, δεν πειράζει. Αρκεί να παίζουμε. Λέω κανένα άδικο, πρόεδρε. Ο coach, επειδή τα δούλεψε με ακαδημίες, αυτό μπορείς να πει πιο πολύ. Να αποψηφίσει η Βαγγέλη, αυτό που λέω, πες ότι ένα παίχτρι παιδί μου, έτσι, δεν το χρησιμοποιείς ή τον βάζεις σε 4-5 παιχνίδια στην αποστολή, τον βάζεις 10 λεπτά σε ένα παιχνίδι, σε άλλα παιχνίδια το βάζεις καθού. Και αντιδρά αυτός, είτε σταματά, είτε φεύγει, είτε κάνει. Τελικά, έκανες καλό ή έκανες κακό. Εγώ πιστεύω, πες ακούς την ίδια σου άποψη. Εντάξει, σίγουρα, άμα τα παρατήσει σημαίνει ότι δεν ήταν για αυτό το πράγμα, έτσι. Γιατί? Απλά, η αλήθεια είναι για μένα κάπου στη μέση. Τα παιδιά πλέον έχουν αλλάξει, οι γενιές είναι διαφορετικές. Τα παιδιά πλέον δεν έχουν την υπομονή που είχαν κάποτε. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής, επειδή βλέπει ένα παιδί να μην έχει την υπομονή, ότι θα πρέπει να το απορρίψει κιόλας. Σίγουρα είναι αρνητικό για ένα παιδί να απαιτεί κάποια πράγματα χωρίς να τα αξίζει. Αλλά ο προπονητής θα πρέπει να είναι εκεί και να είναι ο ποδοσφαιρικός του πατέρας για να τον συμβουλεύει, για να τον συμβουλεύει και για να του δείξει ποιο είναι το σωστό. Μα δεν του δίνεις ευκαιρίες, Ευαγγέλη. Δεν του δίνεις τις ευκαιρίες στο παιδί. Με 10 λεπτά που θα τον δεις, θα πρέπει να το βάλεις για μένα, τώρα είναι προπονητής, να το βάλεις σε 1-2 παιχνίδια από την αρχή. Να πάρει πάνω την ψυχολογία, αυτό που λέμε. Ναι, Μαγκή, να πω λίγο εγώ την άποψή μου. Πριν να ακούσω, αφήσει το Ευαγγέλη ρωτάω. Για σου ξέρω, μην μιλάς. Να σε πω κάτι. Κανένα προπονητή δεν θέλει να χάσει. Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Μπράβο, είναι σαν να μου λες ότι ένα προπονητή δεν θέλει να χάσει. Δεν κερδίζει τον παίχτη. Κανένα προπονητή. Ο καλός θα παίξει. Καλός δεν θα χαθεί. Κανένα προπονητή δεν θέλει να χάσει. Όταν ένα προπονητή έχει ένα εργαλείο στα χέρια του, θα του θέλει να παίξει εφόσον του κάνει τη δουλειά. Απλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει και οι νεαροί ποδοσφαιριστές να έχουν την υπομονή, αλλά να έχει και ο προπονητής τη γνώση να εξελίξει τον μικρό. Ο πρόεδρος το ξέρει, με ζει εδώ και 2-3 μήνες. Εγώ με τις άποψεις ότι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής άμα είναι στο 6 και ένας έμπειρος άμα είναι στο 7, θα βάλω τον νεαρό εγώ. Γιατί ξέρω ότι με τα παιχνίδια θα φτάσει στο 8. Αλλά θα πρέπει να τα παιδιά να είναι συνειδητοποιημένα και να δουλεύουν κιόλας. Δεν είναι τόσο απλό και να πει ότι απλά θα παίξω. Αν ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής δουλεύει με άριστο το 10 στο 6-7, ο νεαρός θα πρέπει να δουλεύει με άριστο το 10 στο 12. Γιατί η υποχρέωση του δεν είναι καμία, μόνο να παίξει ποδόσφαιρο. Και πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές στο ερασιτεχνικό, και ελπίζω τους δύο να μην το κάνουν αυτό, είναι ότι ουσιαστικά από τους μεγαλύτερους και τους πιο εμπειρούς αποκτούν κουσούρια. Ο μεγάλος και ο εμπειρός θα έρθει στην προπόνηση και θα έχει δουλέψει 8 ώρες και θέλοντας και μη πολλές φορές θα κάνει και το χαβαλέ του στην προπόνηση. Ο νεαρός όμως από αυτό θα πρέπει να το σβήσει το μυαλό του. Όταν είναι εκεί θα πρέπει να δουλέψει σαν έναν επαγγελματία, όχι σαν να είναι ένα ερασιτέχνη σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Διαφορετικά δεν θα προοδεύσει και δεν θα πάει μπροστά. Απλά δεν συμφωνώ με την άποψη ότι δεν τον βάζει γιατί είναι μικρός. Οποιοσδήποτε προπονητής θέλει να κερδίσει. Όχι, δεν είπα αυτό. Θέλει να κερδίσει και τον βάζει. Όχι, απλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Έχει να κάνει με τη γενικότερη νοοτροπία μας στην Ελλάδα. Με τους προπονητές, που νομίζουν κάποιοι, δεν σου λέω όλοι, ένα μεγάλο ποσοστό τα ξέρουν όλα και μην τυχόν πεις κάτι έναν προπονητή ότι αυτό μήπως το κάνεις κάποιο λάθο. Μακή, να σου πω κάτι. Κανένας μικρός ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά κάτω από την πίεση. Όταν είμαστε στο ερασιτεχνικό και στην Α1 οι μισοί προπονητές έχουν απολυθεί, θέλοντας και μη, αυτή η πίεση από τον προπονητή μεταφέρεται και στους παίκτες. Αυτομάτως όλο αυτό κάνει κακό και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είναι γενικότερο το κακό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους προπονητές ή με τα παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχει
εμπιστοσύνη της διοίκησης στον προπονητή, εμπιστοσύνη του προπονητή στους παίκτες για να βγει και όλο αυτό. Όταν δεν υπάρχει, δεν νιώθει ο προπονητής εμπιστοσύνη από τη διοίκηση. Αυτομάτως δεν νιώθει και εμπιστοσύνη και ο νεαρός ποδοσφαιριστής από τον προπονητή του. Όλο αυτό γυρνάει μπούμερα και χαμένος. Εγώ θα πω βγαίνει ο νεαρός ποδοσφαιριστής, δεν θα πω ότι βγαίνει χαμένος ο προπονητής. Ο προπονητής θα πει κάπου αλλού και θα μείνει. Η ομάδα θα είναι εκεί. Αλλά ένα μικρός που θα έπαιρνε τις 20-25 ευκαιρίες θα πάρει 5, την άλλη χρονιά θα πάρει 2 και την άλλη χρονιά θα έχει απογοητευτεί και θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Από την τετράδα της Α1, ποια ομάδα, από την τετράδα της Α1, ποια ομάδα είναι με μικρούς? Ναι, καμία. Αυτή τη στιγμή που είναι η πρώτη τετράδα στην Α1. Καμία. Ναι, ξέρω, λέει καμία. Τι ρωτάς? Εσένα, γι' αυτό σου το. Τι ρωτάς? Ρωτάω και εσένα. Εγώ είπα κάτι και το ξαναλέω. Είμαστε υπέρ το. Η Καρδία είναι η πιο μικρή ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί στο μέσο όρο, το μικρότερο ηλικία θεωρώ ή όχι θεωρώ, είμαι 100% σίγουρο ότι κατέχει το πιο μικρό μέσο όρο ηλικία στην Α1. Έτσι. Ο πιο μεγάλο είναι ο Ζαλούκα και έχουμε το 2002 και το 2001 6 παιδιά. Κάπου εδώ έχει το μέσο όρο, κάτσε να τον βρω λίγο. Το είχα σημειώσει κάπου σε ένα ποπό το χτύπημα. Α, να, λοιπόν. Την πιο τις ηλικίες, έτσι. Την πρώτη, νομίζω την έχει, ναι, η Καρδία. Η Καρδία είναι ο Μελιτέας μετά και μετά είναι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας δεν είναι. Ο Μαραθώνας είναι. Όχι, όχι, για να το δω καλά κιόλας. Ναι, ο Αχιλλέας είναι. Όχι. Η Καρδία είναι πρώτο, ο Μελιτέας δεύτερος. Δεύτερο, ναι, ναι. Και ο Αχιλλέας είναι τρίτος. Ο Αχιλλέας τρίτος είναι, ναι. Η πιο μεγάλη εισαγωγικά είναι Σοχός. Είναι στην πρώτη θέση, με τη Μαλακοπή στη δεύτερη θέση και με την Πολύχνη Αυγή τρίτη, τέταρτη, τουλάχιστον στο μέσο όρο ηλικίας νεαρών παιχτών. Η Μηχανιώνα στην 11η θέση. Ο Σοχός έχει το μεγαλύτερο. Ναι, το μεγαλύτερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να επανέλθω τώρα για να μην καλαγώ. Εντάξει, θυμάμαι κάποιους παίκτες και στα Βασιλικά, μια και αναφέραμε για Βασιλικά, όπως είναι ο Βόγιας που σιγά σιγά απέκτησε, πήρε θέση στην ομάδα. Όπως ήταν ο Μελίδης, ο οποίος πήρε θέση στην ομάδα και σιγά σιγά έφυγε. Τώρα ο Μελίδης είναι σε εσάς, έτσι. Ο Μελίδης Παναγιώτης πήρε την μπάλα και πήγε σε την μπάλα στον πέναντι να σουτάρει. Θέλω να πω τώρα ότι αν δίνουν σε ευκαιρίες όλες, πρόεδρε, οι προπονητές. Όχι να δώσουν σε 10 παίκτες μικρούς ή σε 6-7, αλλά σε 2-3 ξέρω εγώ ή 4 που θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, νομίζω και οι ίδιοι κρίνουν. Έτσι. Γιατί και αυτοί κρίνονται μετά από τις διοικήσεις. Γιατί σου λέει άλλος, έβγαλα και ένα παίκτη, το λέει κιόλας. Είναι καλό αυτό. Εξ αρχής πρέπει να είναι το πλάνο πώς θα ξεκινήσεις. Εγώ όταν μίλησα με τον coach την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, τον είπα και δεν το περίμενε κιόλας μάλλον όταν το είπα. Τον είχα πει, coach, έχουμε 8-10 παιδιά δικά μας και θέλω να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και από εκεί και μετά με ένα συγκεκριμένο budget αυτούς τους παίκτες υπόλοιπους θα πάρουμε. Ναι, αλλά κάποιοι φύγανε. Ένας έφυγε στο Φίλερο, άλλος έφυγε εδώ, άλλος έφυγε εκεί. Ένας έφυγε, ο Τούντας, ο οποίος το παιδί δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις προπονήσεις. Αλλά γιατί πέρασε στο Πανεπιστήμιο εδώ. Ναι. Από εκεί και μετά δεν έχει φύγει κανένας. Ο κύριος Μαυρογιώτης έχει κάνει τόσο καλή διαχείριση φέτος που έχουν πάρει λεπτά συμμετοχή όλοι οι παίκτες, ώστε είναι τόσο ευχαριστημένα όλα τα παιδιά που οι προπονήσεις μας είναι με το λιγότερο 16-17 άτομα το λιγότερο. Ωραία. Αυτό βάλουμε μια. Και με τα αποτελέσματα είναι και το αυτό. Όχι, είναι δουλειά του προπονητή αυτό. Σίγουρα. Αυτό είναι και δουλειά του προπονητή. Για να ακούσουμε και τη διάση τάμψη, παιδιά, για αυτό που λέμε. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς, γιατί είναι ένα παράδειγμα, μια κουβέντα και από εσάς και να το κλείσουμε το θέμα για να πάμε στο αγωνιστικό μέρος του Παύλου Μελά. Εγώ πιστεύω, εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη περιτερούμε σε εμπειρία, δύναμη και όλα τα σχετικά. Από εκεί και πέρα, ένας μικρός το πάρει όντως τα σοβαρά, ναι, και λειτουργεί σωστά στις προπονήσεις και είναι σοβαρός και τυπικός στις υποχρεώσεις του και δεν κοιτάει το χαβαλέ και δουλεύει με στους αγώνες. Θα του δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και πιστεύω αν τις αρπάξει κιόλας θα μπορεί να έχει και θέση βασικού. Μάλιστα. Εσύ, Μπάμπη. Αν υπάρχει θέληση από το νεαρό, προπονείται σωστά, είναι σοβαρός, τέλεια με τον Νίκο θα πω, αυτά ισχύουν, και του δοθεί ευκαιρία να την αρπάξει όπως είπε και ο Νίκος πριν. Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα στο αγωνιστικό του Παύλου Μελά, αλλά ήθελα να ρωτήσω λίγο, ήθελα τον Βαγγέλη, το αγωνιστικό μέρος, γιατί αναφέραμε στην ομάδα, έχει
μία ήττα η ομάδα και 7 νίκες, έτσι. Ναι. Στην πρώτη θέση και νομίζω την καλύτερη επίθεση με 29 γκολ, που σημαίνει 3,5 γκολ σε κάθε αγώνα περίπου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό. Και πόσες ευκαιρίες κάνουν. Πάνω τις ευκαιρίες. Σταματάρε με τα μάτια του 80. Λοιπόν, για ακούσου ρε Βαγγέλη, θα άφησες εδώ πέρα ένα σχόλιο. Καταρχάς, Μάκη, όταν πήγα να μιλήσω με τη δίκη στο καλοκαίρι, μεγάλο ρόλο έπαιξε για μένα το ότι μου είπε ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη της δίκης ότι έχουν μία φουρνιά από 7-8 ποδοσφαιριστές από 17-19 χρονών και πάνω σε αυτούς θέλουν να χτίσουν. Εγώ όσο θυμάμαι τον Παύλο Μελάη, καλές τις ομάδες, 2-3 καλές ομάδες που είχε τα τελευταία 10 χρόνια απαρτιζόταν κυρίως από σταυροπολίτες, που για μένα είναι σημαντικό. Επί μια εβδομάδα το έψαχνα, είδα ότι όντως υπάρχει μια φουρνιά πολύ καλή με παραστάσεις από την Α1 που πάνω σε αυτούς θα μπορούσαμε να χτίσουμε την ομάδα. Όπως και έγινε, με κάποιες προσθήκες, μεταγραφές, συν 2-3 που θελήσαμε και κρίναμε απαραίτητο να μείνουν, κάναμε ένα σύνολο που θεωρώ ότι έχει ομοιογένεια και αυτό είναι το μεγάλο μας όπλο. Σίγουρα η ομάδα είναι άπειρη. Έχουμε δύο έμπειρους μόνο, έμπειρους ενώ κοντά στα 30, τον Σαλτήρη και τον Αμερίδη, οι οποίοι μπήκαν την προηγούμενη αγωνιστική. Αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν συμμετοχές στην Α1. Έχουν, ναι, απλά συμμετοχές στην Α και στην Α1, απλά ελάχιστοι από αυτούς έχουν πάρει πρωτάθλημα, που είναι σημαντικό για μένα όταν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό. Απλά όλο αυτό για εμάς βγαίνει σε ενθουσιασμό, είναι θετικό, δηλαδή υπάρχει τρομερό κλίμα και τρομερό ενθουσιασμό από τα παιδιά. Ήρθαν και παίχτες Μαρινόπουλος, Κόλκος, ήταν αρκετοί παίχτες. Ναι, ήρθαν, όχι αρκετοί, ήρθαν 5 μεταγραφές. 5-6. Είναι ο κεντρός Μαρινόπουλος, ο Κόλκος. Τσουκαλίδης και ο Σαλτήρης. Ο Σαλτήρης, ο Ζαβρακίδης. Ναι, εντάξει, μικρός. Εντάξει, εννοούμε για έμπειρους, αν λέμε. Ο Σέρα που είναι φαντάρος. Μαρινόπουλος 22 είναι. Με αυτό λέμε ότι γενικά η ομάδα μας έχει, αν εξαιρέσει τους δύο τριαντάριδες, αξιόλογους. Όχι, στις πρώτες εξαγωνιστικές η ομάδα είχε μέσο όρο 20-21 χρονών. Που λέμε ότι πέξαν. Χαιρέσματα λέει στον Βαγγέλη, λέγει στον πρόεδρο, λέει από Καρπούζη Δημήτρη από Σταύρο. Κακώς δεν μας λέει πάω από Σταύρο. Ναι, ναι. Και πού έδωσες και για τις 0-4 που είχε. Το κορυφαίο δύο φορές είχα χάσει, μέσα έξω. Μέσα έξω, τον πάω από Σταύρο. Δεν τα πας καλά με τον πάω από Σταύρο. Κακώς δεν μας. Αλλά πάντα παίρνει πρωτάθλημα στο τέλος τα χάρη του Σταύρου. Α, μάλιστα. Χάσαμε μια φορά, τελείωσε το πήρε. Ωραία, ευκαιρία τώρα λοιπόν να δούμε εικόνα λίγο. Είμαστε 12 παρά πριν τις 12. Να πάμε λοιπόν να δούμε τα παιχνιδάκια, γιατί μας ζητάνε Σταυρό να δει ο κόσμος και ο Ρεόκαστρο αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Κερανός Ρεόκαστρο, Πάοκ Σταυρού 4-4. Να δούμε το άλλο παιχνιδάκι. Σημαντικό Βατιλάκο, άμε σύνδεσαι 1-2 το παιχνίδι αυτό που συζητήθηκε για μια φάση που είχε στο 80 τόσο. Αλπίδα Τούμπας, Ας Νάπολης 2-0 και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρώτη νίκη για το μάτι της Αλπίδας. Κάνετε το μακρύδι το φίλο μας εκεί τον Ρεόκαστρο. Πώς κάνει κάτι φοβερές αποκρούσεις. Μίλησε με μήνυμα στο Messenger. Το Messenger. Πώς το λένε. Το Messenger. Μήνυμα να δείξουμε το παιχνίδι. Πώς το λένε. Στο Messenger. Ναι, σε αυτό στο Facebook. Στο Facebook. Ναι. Λοιπόν. Α, δεν μπορώ να. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε ο Μακρύδης. Τι αποκρούσεις έκανε. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Φοβερό το μάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα παιχνιδάκια αυτά και επανερχόμαστε με συζήτηση. Το παιχνίδι σας το προσφέρουν τα συστήματα αλουμινίου Ευρωπάν, Λάζαρος Επανομήτης. Ομορφαίνουν το χώρο του σπιτιού σας και τη διακόσμησή σας με τις καλύτερες τιμές σε όλη την Ελλάδα. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-44-177, Σοκράτους 32 στη Μενεμένη. Δεν κατάφερε να φτάσει το παιχνίδι τώρα εδώ. Συνεχίζεται με μια λαχασμένη ενέργεια. Ο Πάοκ Σταυρού πολύ κοντά και 0-1. Να λοιπόν 0-1. Σε αυτή τη φάση ήταν εδώ αυτή η γρήγορη αδράνεια που έγινε στην καρδιά του Ρεόκαστρου. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ξεσκόρω το αγώνα. Ο Τόσκας ανοίγει το σκορ και κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Πετράκη. Και το παιχνίδι βέβαια συνεχίζεται τώρα από δεξιά. Προσπάθεια και τον κεραυνό να γίνει το σούτα. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Προσπάθησε ο Σκέμπη να απαντήσει και να ζητήσει εδώ την ισοβάριζε. Δεν μπόρεσε τελικά. Θα βγάλει μια σέντρα. Θα επιχειρήσει εκεί τον Σκέμπη.
Προσπαθεί και τον καλύπτει ωραίο ο Κωνσταντινάκης εκεί. Για να δούμε το λάθος. Το σούτ εδώ. Τελικά σωτήρια. Χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Κλείνεται. Θέλει να περάσει εδώ τον Ιορδανίδη. Θα σηκώσει δηλαδή την μπάλα. Ένα νέο σούτ τώρα που γίνεται. Πάει για σούτ απευθείας. Out. Απίστευτη φάση από τον Κούνιο. Προσπαθεί να περάσει μια παλιά δεξιά. Με τα κουνάκι πέρασε. Ασλανισβίλη βγαίνει επικίνδυνα. Από κοντά πλασάρι. Πέρασε παράλληλα από τον Πασαλή που χάνει εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Βγάζει μπροστά. Περνάει ωραία την μπάλα. Χατζιαγοράκης. Καθυστερεί. Τώρα σουτάρει. Το σούτ εδώ. Out. Πάσα να περάσει. Κλέβερε την μπάλα. Μπροστά ο Σκέμπης. Πες τον αδειό Καστανιώτης. Θέλω σουτάρει. Out. Στο πρώτο μήκρο. Καστανιώτης στη σέντρα. Το αλουμινίο Ευρωπάλ Λάζαρος Απανομίδης. Ομορφώνοντας το χώρο της διακόσμησης του Σπιτιώσας με τις καλύτερες τιμές. Σοκράτους 32 στη Μενεμένη, 23-17-44-177 σας προσφέρει το σημερινό ενδιαφέρον παιχνίδι. Βλέπουμε τώρα αυτή την αντεπίθεση που βγαίνει τώρα μπροστά εδώ, γρήγορη προσπάθεια από τον Ασλανισβίλη, ο οποίος κάνει αυτή την προσπάθεια και έχουμε πέναλτι. Εδώ έχουμε ανατροπή και έχουμε πέναλτι από τον Ασλανισβίλη που κερδίζει την μπάλα και θα δει την κάρτα ο παίκτης εκεί. Για να δούμε τώρα αυτή την εκτέλεση που θα πάρει από πλευράς. Εκτελείται το πέναλτι, μπάλα στα δίκτυα. 0-2 από τον Πασαλή. Ο Πασαλής λοιπόν γράφει το 0-2. Νέο λάθος. Νέα επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Που βγαίνει μπροστά. Γκολ 0-3 από το Σαλέπι. Να τα τραγικά λάθη που τα εκμεταλλεύεται. Σαλέπις και 0-3. Απογειώνεται ο ΠΑΟΚ Σταυρού που όπως σας είπαμε φάνηκε ουσιαστικός και αποφασιστικός στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ τώρα προσπάθησε, δεν πέρασε. Καλά και Χαγιάς. Θέλει να περάσει. Από κοντά θα μειώσει τη διαφορά. Έρχεται τον γκολ. Έστω μετά από επίμονες προσπάθειες ο Γκούνιος μειώνει σε 1-3. Γυρνάει την μπάλα από κοντά. Άσκιος το σούτ. Ευκαιρία εδώ για τον Κεραυνό. Το 1-2. Θα γίνει το σούτ. Η μπάλα τελικά χάνεται. Απίστευτη ευκαιρία από το Χατζιαγοράκι. 71ο λεπτό. Ακόμα 19 λεπτά. Σίγουρα είναι αρκετά για να δούμε πώς θα τη κρυφτήσουμε το παιχνίδι. Η μπάλα τελικά. Εδώ διαμαρτυρία σε αυτή τη φάση για γκολ από πλευράς Γεμπεδούχων. Προσπαθεί βέβαια να γίνει πιο γρήγορο. Τζαφάει τώρα, θέλει να περάσει. Επιμένει με την μπάλα. Θα γυρίσει από κοντά, μέσα στην καρδιά του ΠΑΟΚ Σταυρού. Πάει να γίνει το σουτ. Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον Κεραυνό. 2-3, απίστευτο φινάλε. 2-3. Μειώνει κι άλλο ο Κεραυνός. Για να δούμε τώρα, Τζαφάει βγαίνει απειλητικά για τον Κεραυνό. Περνάει και τι έχει δείξει. Όχι, απλά θεωρεί ότι ο Τζαφάει προσπίθηκε να πάρει πέναλτι για τον Κεραυνό και θα του δείξει κάρτα. Θα του δείξει κάρτα. Μάλλον το κάνει συστάσεις εδώ, αλλά δεν τον έβγαλε κάρτα. Τον είπε την επόμενη θα σε βγάλω κάρτα. Βαθιά τώρα σέντρα που έγινε. Κεφαλιά εδώ. Γκολάρα από τον Ψαθά. Εδώ ανακουφίζει τους παίκτες και τους φίλους του ΠΑΟΚ Σταυρού. 2-4 με τη χρυσή αλλαγή. Ήρθε ο Ψαθάς και έκανε το 2-4. Τώρα για να δούμε αυτή τη φάση από κοντά. Προσπάθεια για τον Κεραυνό. Σε μια σύγκριση γκολ. Γκολ από τον Τζαφάη. Απίστευτο φίλες και φίλοι. Πραγματικά παιχνίδι για γερά νεύρα. 3-4. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο στο Ρόκαστρο μπορούν να γίνουν. Για να δούμε. Βγαίνει από κοντά. Πάει να γίνει το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Απίστευτο αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 4-4. Βλέπετε εδώ ισοφαρίζει τώρα. Αυτή τη φορά ο Ιατρούδης. Σκέμπης. Προσπαθεί να γεμίσει. Θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά. Η μπάλα τελευταία στιγμή. Παραλίγο εδώ να γίνει ζημιά και να τυναχτεί το παιχνίδι στον αέρα. Γιάννης Πετράκης είχε την ευκαιρία η ομάδα του να αποδράσει με το διπλό. Στο τέλος κόντεψε να πετάξει και το γάλα κάτω που λέμε και να χάσει την ευκαιρία να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Ο Κεραυνός μας έδινε το παιχνίδι και εμείς το γυρίζαμε πίσω σήμερα. Τι έφταξε τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε εδώ και ένα μήνα περίπου έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τραυματισμούς. Παράσχουν υποστηρικτικό ρόλο, εκτελείται η παράβαση, η κεφαλιά, το σουτ, out. Εκτελείται το φαουλ, για να δούμε, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας χωρίς να ανησυχήσει. Γόνας είναι μία ευγενική προσφορά από το γραφείο τελετών Κωνσταντίνος Χατζαρίδης σε όλη την Ελλάδα. Με σεβασμό πάντα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, στις πιο δύσκολες στιγμές σας φροντίζουμε. Με σεβασμό απέναντί σας, τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-222-509-231-0713-016. Να το πούμε. Ένας σκύλος έχεις βάλει στον αγωνιστικό χώρο.
Προσπαθούν να πιο απλά. Απλά και οι δύο, να δούμε λίγο το φάουλ εδώ που γίνεται εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα για την ομάδα της Μέση Ιβρίας. Κοίταξε, δεν μπορούν να περάσουν. Τάφα μεταβιβάζει προς τον Τσαρτσάρι. Προς τον Τσαρτσάρι. Τσαρτσάρης μεταβιβάζει την μπάλα προς τον άξονα, προς τον Κοσμίδη, ο οποίος είναι τοποθετημένος. Επιχειρεί το σουτ από γκολ! Γκολ για την ομάδα της Μέση Ιβρίας από τον Κοσμίδη, ο οποίος υποδέχθηκε μεταβίβαση σε προς τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, εκμεταλλευόμενος τον διασκελισμό του, δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός, πραγματοποιεί σιρτή μπαλιά, απομακρύνει η άσο ανάμεσα στις γραμμές των αντιπάλων, η μπάλα καταλήγει στον Τάφα που γίνεται το σουτ. Αποκλούει ο τερματοφύλακας. Πούμε εδώ ότι ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το Γραφείο Τελετών σε όλη την Ελλάδα. Χατζαρίδης Κωνσταντίνος, με σεβασμό πάντα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στις πιο δύσκολες στιγμές σας φροντίζουμε για εσάς. Με σεβασμό απέναντί σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-222-509 και 2310-713-016. Μπασμάρης. Επιχειρεί μια σέντρα, λάθος από τον τερματοφύλακα, λάθος εκτίμηση της φάσης, δεν μπόρεσε ο Κωνσταντινίδης. Η παράβαση για την ομάδα του Βαθυλάκου. Αυτό γκολ. Εκτελέστηκε η παράβαση από τον Τσακυρίδη. Ισοφαρίζει 1-1 η ομάδα. 1-1, κατάφερε να προβεί στην επίτευξη του τέρματος. Πλάγιο τώρα από την αριστερή πλευρά, Ζορμπάς. Δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός, χωρίς την περιοχή. Πέναλτι ζητάνε. Πλειονότητα των ποδοσφαιριστών να χρησιμοποιήσει ανεβάσματα, μεταβαίνοντας προς την αντίπαλη περιοχή. Τώρα η μπάλα μεταφέρεται σε ποδοσφαιριστή της Μέση Ιβρίας, το σουτ και γκολ! Η μπάλα κατέληξε στον Μύτη. Ο οποίος προωθήθηκε, τοποθετήθηκε στο διαθέσιμο χώρο και κατάφερε να προβεί στην επίτευξη του τέρματος. 1-2 για την ομάδα της Μέση Ιβρίας στις καθυστερήσεις. Ιωαννίδη, η μπάλα καταλήγει στον Ιωαννίδη. Μεταβιβάζει προς τον Μύτη. Δεν πρόλαβε αυτός. Μπλόκαρε ο Σματσικίδης. Αλλάζει πολύ όμορφα με τον Ηλιάδη. Αυτός κάνει τις τρίπλες έξω την περιοχή. Θα κάνει και το σουτ. Να λοιπόν η πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ελπίδας Τούμπας. Προσπαθεί και κλέβει την μπάλα. Συνεχόμενα τα λάθη για τους παίκτες της Ελπίδας Τούμπας. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί να βγει ο Πούλης. Θα βγάλει τη σέντρα απευθείας το σουτ. Παπαδόπουλος. Μπάβης Παπαδόπουλος βγάζει μια κάθετη πάσα πολύ όμορφα για τον Πούλη. Αυτός μέσα στην περιοχή. Θα του βάλει την κόντρα όμως όσου φτάσει και θα παραχωρήσει το corner. Αυτός με τη μία προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ηλιάδη. Κερδίζει αυτός την μπάλα, θα μπει μέσα στην περιοχή. Ηλιάδης θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το σουτά και μόλις στο 21ο λεπτό η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ελπίδας Τούμπας σε μια οργανωμένη αντεπίθεση ανοίγει το σκορ 1-0. Το 1ο προς 40 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παπαδόπουλος γεμίζει. Η μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή. Από ένα γύρισμα θα πέσει εκεί ο τερματοφύλακας Μακρύδης, θα μπλοκάρει την μπάλα. Σε θέση έξω δεξιά θα προλάβει ο τελευταίος την μπάλα, θα γυρίσει ο Καλιάφης. Στρώνει αυτός την μπάλα, βγάζει και τη σέντρα. Με γροθιές απομακρύνει ο Τιοπαλίδης. Και στην αντεπίθεση τώρα η ομάδα της Νιάπολης βγαίνει από τα δεξιά. Με τον Πούλη να πιάνει, όχι ο Πούλη, συγγνώμη, ο Δέλιος ήταν να πιάνει το σουτ πάνω στην κίνηση. Βγάζει για τον Τσιγκερλιώτη, αυτός κάνει τις τρίπλες, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Στα σερβίρια, ελεύθερη η εστία από τερματοφύλακα. Εκτελείται το φάουλ, γέμιζε μέσα στην περιοχή, θα περάσει η μπάλα μπροστά από τον Τουλί και τον Τσιγκερλιώτη, out. Αυτός με τα χέρια βγάζει αριστερά για τον Γαϊτανίδη. Πολύ όμορφη πάσα για τον Σουφτά, ο οποίος δεν είναι σε offside. Θέση, θα πλασάρει κάτω από τα πόδια. Θα βρει την μπάλα ο τερματοφύλακας το Παλίδης και το κόρνερ είναι για την ομάδα της Ελπίδας Τούμπας.
Μπέρζη θα κάνει την τρίπλα. Έχει μπροστά τον Παναγιωτά, το μοιράζει για τον Καϊάφα. Αυτός θα κάνει το σούτ από πολύ μακριά. Θα απομακρύνει ο Ζαφίρη, η μπάλα θα φτάσει πάλι στον Τζιγκερλιώτη. Νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνση με τις γροφιές από τον τερματοφύλακα Μακρύδη. Γεμίζει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Τράντας και με το ένα χέρι ο Μακρύδης. Αφού έχουν γίνει 8 αλλαγές μέχρι στιγμής. Από τα δεξιά η ομάδα της Νεάπολης. Θα βγει η σέντρα για τον Τζιγκερλιώτη, αυτό θα πιάσει το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Η μπάλα και η κατοχή πάλι στα πόδια των παικτών της Αθλητικής Ένωσης Ελπίδας Τούμπας. Από τα αριστερά Καϊάφα στο σουτ και κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης, Σωλήνες, Γυψοσανίδες. Οικοδομικά υλικά, η αλότουβλα, εκκλησάκια, βρυσάκια, ταχύ εξυπηρέτηση μεταφορά στο χώρο σας. Οικοδομικά υλικά Χρόνης Γιάννης, Χρόνης Παυραμίδης. Καραολή Δημητρίου 8, Εύωσμος, τηλέφωνο 757-378. Ελάτε, σας περιμένουμε σε μοναδικές τιμές. Τελικά υπάρχει θεράπων ιατρός της πείνας και λέγεται Σεραφίνο. Βρίσκεται στη Μεταμορφώσεως 11 στην Καλαμαριά. Υπέροχες γεύσεις, άψογο σέρβις, τιμές που έχουν παθεί κρίση. Και αν βαριέστε να βγείτε από το σπίτι, εμείς δεν βαριόμαστε. Σας φέρνουμε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Τηλέφωνο 231-0-451-758. Ιχθυοπολείο Σταμίδη, παραλία Πέρεας. Φρέσκα ψάρια κάθε μέρα. Τα καλύτερα ψάρια ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μας προτιμούν ξενοδοχεία, ταβέρνες, επαγγελματίες, λίθος κόσμου. Ιχθυοπολείο Γιώργου Σταμίδη, Θανάση Ξεφτέρη. Θερμαϊκού 44, παραλία Πέρεας. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Οι προκλήσεις σε περιμένουν. Goldbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Γεωργικά μηχανήματα και ουσές Χρήστος. Αρδευτικά, λάστιχα, σωλήνες. Υδραυλικά αποχέτευσης. Σόμπες. Εκκλησάκια. Γεφυροπλάστικα, κόλλες πλακιδίων, υλικά ισομάτ, φίλτρα, μπέκ κάθε τύπου και ουσές. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε απίστευτες τιμές. Και ουσές Χρήστος, πρώην Βασίλης, στη Γερακαρού. 50 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Ένα μικρό για να κινηθείτε εύκολα. Ένα νιαθέσιο για να πάτε εκδρομή. Rendit Papas. Ακόμα, Automarket Papas για όλων των ειδών τα ανταλλακτικά. Για κάθε είδους όχημα και οποιαδήποτε ανάγκη του, καθώς και για όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μοντέλου άνω του 2006. Ένα πλήρες δίκτυο ενοικίασης αυτοκινήτων. Μια τεράστια γκάμα κορυφαίων ανταλλακτικών. Από μια έμπειρη ομάδα ανθρώπων του χώρου για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η άρτια εξυπηρέτηση συναντά την αμεσότητα και την αξιοπιστία σε έναν υπερσύγχρονο χώρο που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες. Rendit Papas, ενοικιάσεις και Automarket Papas για ανταλλακτικά. Σε οδηγεί στη σωστή επιλογή.
Ολική επαναφορά λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Πριν πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι εδώ, ξέρετε, να πείσω λίγο να μην το ξεχαστεί, γιατί είναι και να το πούμε, πρέπει να το πούμε. Σχετικά για τους δύο ποδοσφαιριστές, για τον Μπάμπη, τον Αζούδη και τον Νίκο τον Ακημίδη. Μπάμπη, νομίζω υπήρξαν κάποιοι μάναντζερ που σα ήταν από κάτω από Ατρόμητο Αθηνών, έτσι. Ναι. Τι έγινε με την δοκιμασία, μαθαίνω ότι πριν είναι να πας για να δοκιμαστείς εκεί σε λίγες μέρες. Εσύ δεν ξέρω και αν είναι και ο Νίκος μαζί θα πάτε, έτσι. Ναι, και... το μάτς με τον Ορφέας Ρουτής ήταν εκεί ο κύριος Αποστόλου. Ναι. Μας είδε και του αρέσαμε και συζητάει με τον κύριο Κάναντι για, το, για να βρουν τις ημερομηνίες για το πότε θα κατέβουμε κάτω. Στις γιορτές, τα Χριστούγεννα. Άρα είναι στις επόμενες, μέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή θα... Ναι, να γιατί πω... Γιατί σχολείο. Μα ναι. Να πω κάτι, ότι έτσι είδε ο Αποστόλου στην Άουσα αυτό το Κωστόπουλο που... Κουτσόπουλο. Τον Κουτσόπουλο. Από την Εψημή, δηλαδή το μικρό. Όχι, τον Κουτσόπουλο που, της Άουσας που παίζει βασικός τώρα. Που στον Ηρακλή και βάλει τα δύο κόλπο χτες, Ηρακλής Ατρόμητος. Ο Αποστόλου τον είδε στο μάτς Καρδιάν Άουσας. Τον είχε όλο, ό,τι τον παρατηρούσε και τον πήρε πέρυσι με το μας το δικό μας. Ο Αποστόλου είναι αυτός που κινείται, εδώ άλλοι δεν κινούνται. Προτιμούν στον πάκο, στον Άρη να παίρνουν ξένους, αλλά όντως αφού είναι ο Αποστόλου είναι όντως άτομο που ξένους, βλέπει παντού. Παίκτες ή προπονητές. Παντελής πήρε στον Άρη. Ξένους παίκτες. Α, για παίκτες. Αντί να πρόκειται, φεύγουν από τον Άρη, πάνε στον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος έχει ιστορία και πάλι στα Ψημιά και με τον Τζακερίδη, έτσι, του Ηρακλή Βουλοκύπων που είχε πάρει. Ναι, ναι. Να κάνει καλή σε αυτή την τέτοια το... Το μέτρο είναι πολύ καλό ο Ατρόμητος. Κάνει καλή έρευνα και χτυπάει εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Ωραία, άντε μακάρι να πάτε παιδιά κάτω στην Αθήνα και βεβαίως να γίνει κάτι, κάτι παραπάνω την επόμενη χρονιά. Το Πιαστόπουλος και πάει τώρα που πέσει στον Γενιακό ήταν στον Ατρόμητο. Ναι, Πιαστόπουλος νομίζω είχε ξεκίνησει από τον Αριστοτέλη, ήταν. Καλαμαριά. Ναι. Από τον Καλαμαριά και πάει στον ΠΑΟΚ K17. Εσύ από τον Αριστοτέλη νομίζω είχε ξεκινήσει και μετά πήγε στον ΠΑΟΚ. Καλαμαριά ήταν σίγουρα, δεν θυμάμαι Αριστοτέλη. Από όλα ήταν σίγουρα. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε τη σειρά των αγώνων με δόξα Ρετζικίου ΕΑΣ 0-0 τα παδένα και μετά να πάμε στην αποφώνηση για την τελική, για τις τελικές ερωτήσεις που θα γίνει στους καλεσμένους εδώ. Πάμε να δούμε. Δόξα Ρετζικίου ΕΑΣ τελικό αποτέλεσμα 0-0, δεν υπήρχαν γκολ. Πάμε να το δούμε. Καλημέρα σας από το νέο γήπεδο Καλοχωρίου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονία. Ανάμεσα στην τυπικά γηπεδούχο Δόξα Ρετζικίου και τον φιλοξενούμενο ΕΑ Εβόσμου. Το σημερινό παιχνίδι είναι μια προσφορά για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου από τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας MOMA Pellet, λιανική χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Πέλετ, μπριγκέτες, προσανάματα, καυσόξυλα, λέβητες, σόμπες, Γιάννης Δελής, Γεράκης Ευάγγελος, Λεωφόρος Παπανικολάου 66 στα ΠΕΦΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας 231-063-7370. Όταν είναι στην αντεπίθεση ο ΕΑΣ Ευόσμου με τον Μίτα, βγάζει μία πάσα στη γραμμή της μικρής περιοχής, απομακρύνει ο Μαραγκούλια σε κόρνερ αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν ξέρω αν θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Ναι, όντως αυτό γίνεται. Δύσκολα ο τερματοφύλακας όμως θα απομακρύνει σε κόρνερ. Τον Ζαβιζίκη ο κεφαλάς όμως καθαρίζει τη φάση. Πολύ όμορφα με το στήθος. Να και ένα σούτ από πολύ μακριά. Θα περάσει συστά από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του ΕΑ. Σέντρα σούτ θα λέγαμε από τον κεφαλά. Παρά λίγο να ευνηδιαστεί ο τερματοφύλακας Χιμετίδης. Οι τελείτες στο σημείο του πέναλτι. Απομακρύνει ο Χιμετίδης. Ακόμη πιο έξω θα βγάλει την μπάλα ο Κιλινγκαρίδης. Ο Σάιτς σηκώνει ο βοηθός. Γεμίζει αυτός, η μπάλα θα φτάσει στον Μίτα, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα βγάλει το πέναλτι ακριβώς όπου εκεί πέφτει ο Αγαθαγγελίδης και προλαβαίνει τον Κιουρτσίδη, ο οποίος ήταν μία ανάσα από τον γκολ. Πέλετ αλφα ποιότητος, μπρικέτες, προσανάματα, καυσόξυλα, λέβητα, σόμπες. Λεωφόρος Παπανικολάου 66 στα ΠΕΦΚΑ. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιάννης Δελής Γεράκης Ευάγγελος. Τηλέφωνο 231-0-63-73-70. Μαραγκούλιας.
Σε εδώ θα περάσει από όλους η μπάλα. Δεν θα καταφέρει ο Σταυρίδης με προβολή να απειλήσει την αιστεία του Νικολαίδη. Πιέζει και κερδίζει την μπάλα ο Κιουρκίδης. Βγάζει και την πάσα για τον Μπαλασιόρη. Να, ένα καλό σουτ για την ομάδα της Δόξας να απειλήσει την αντίπαλα καρέ. Μπαλασιόρη σε κελί απευθείας. Δεν ευνηδιάζει ο τερματοφύλακας Νικολαίδης και με γροθιές θα παραχωρήσει στο πλάγιο. Η μπάλα θα φτάσει στον Μαραγκούλια, θα επιχειρήσει τη σέντρα. Κιουρτσίδης θα κάνει το σουτ στα χέρια του τερματοφύλακα Νικολαίδη. Βγάζει στον άξονα για τον Μπαλασιόρη, ο οποίος θα πιάσει και το σουτ πάνω στην κίνηση. Βαθιά παλιά και σέντρα για τον Θέμη, ο οποίος δεν είναι offside και πάνω στην κίνηση θα κάνει το σουτ. Πέφτει πολύ όμορφα και αποκρούει ο Μαύρο Κεφαλίδης. Πλησιάζουμε δηλαδή προς το τέλος. Αρκουτσίδης θα γεννήσει. Θα περάσει μπάλα από πολλούς. Θα απομακρύνει η άμυνα της Δόξας Δυτικού και θα παραχωρήσει νέο πλάγιο. Από θέση έξω δεξιά μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σταυρίδης. Θα βγάλει και τη σέντρα. Έρχεται από πίσω σαν τρέιλερ ο Πίσας. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κάθε παιχνίδι στον όμιλό μας είναι ένα ντέρμπι και αποδείχθηκε και σήμερα. Φέραμε 0-0, ένα ισορροπημένο παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Και κρίθηκε στα σημεία, δεν βάλαμε γκολ, δεν εκμεταλλευτήκαμε τα λάθη των αντιπάλων μας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα του Ρετζίκη, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είχε πολλές μονομαχίες και θα κρινόταν στο λάθος. Όποιος έκανε το λάθος θα έπαιρνε και το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρετζικίου, εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν εντάξει, δεν με βοήθησαν πολύ οι συμπαίκτες μου, περίμενα πιο πολύ βοήθεια. Αλλά παίξαμε πολύ καλά εννοείται. Εντάξει, δεν ήρθε το γκολ, μας συναχωρεί αυτό και ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός. Εμείς συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν, πάμε μια τελευταία σειρά ερωτήσεων για την τελική αποφώνηση. Τα παιδιά έχουν και σχόλιο έτσι. Πρόεδρε, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον όμιλο του Παύλου Μαλά. Μια έτσι γενική άποψη για τον όμιλο και δεν ξέρω αν, και αν θα συνεχίσει έτσι αυτή η πεντάδα που πάει να βγει, η τετράδα, πώς τι να το πούμε. Δηλαδή, Παύλος Μελάς, Άγιος Βασίλης, Πάοκ Σταυρού, Λυτή και Ζαγλιβέρη, γιατί είναι και από πίσω και άλλες ομάδες. Έτσι είναι και η Δωροκάδα που έμεινε αρκετά πίσω. Η Δωροκάδα πίστευα περισσότερα. Περίμενα μάλλον από τη Δωροκάδα φέτος, δεν μπορούσε πέρσι. Φέτος περίμενα κάτι παραπάνω και είναι νωρίς ακόμη. Θα ήθελα και την άποψη των δύο για το θέμα αυτό. Θα σου πει πρώτο ο κότς και μετά θα πω. Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω και η Δωροκάδα που έμεινε αρκετά πίσω και το Ρεόκαστρο που είναι αρκετά πίσω ότι θα ανακάμψουν, ότι είναι, έχουν πολύ καλά ρόστερ. Και καλές ομάδες. Ο Άγιος Βασίλης. Έξα τον Άγιο Βασίλη. Όχι, δεν έχουμε παίξει. Φιλικό μόνο. Ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ καλή, ειδικά, ειδικά μεσοεπιθετικά. Κάνανε γραφές καλές, κάνανε. Κάνανε, ναι, κάνανε. Ειδικά μεσοεπιθετικά είναι πολύ δυνατή. Ωραία και πέρα. Ωραία. Πάοκ Σταυρού είναι μια ομάδα που με μέταλλο, είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία τη λέξεω. Και χθες που... με μείον 4 έπαιζε. Ναι, είχε απουσίες, αλλά δεν φάνηκε, όχι. Είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Τη Λυτή πώς τη βλέπεις? Θα περάσει καμιά ομάδα από εκεί? Εντάξει. Δύσκολη έδρα. Πάντα. Δύσκολη έδρα. Με το κολυφικό κερδίσαμε 2 χρόνια βέβαια. Πότε παίζετε με τη Λυτή? Είναι σε 3 αγώνες. 3 αγωνιστικές. Να κανονίσουν να είμαι εκεί. Ναι. Καλή ομάδα, δυνατή έδρα. Ναι, και καλούς παίκτες. Εσμένον ποιον βλέπουμε τους Ακρίτες λίγο, αλλά τώρα σιγά σιγά πάνε να ανακάμψουν. Τους Ακρίτες δεν έχουμε παίξει, τους έχουμε δει σε κάποια παιχνίδια. Εντάξει, φαίνεται ότι κάνουν μια καινούργια αρχή με αρκετά νέα παιδιά. Εντάξει. Και το Ρεόκαστρο πεσμένο λίγο έτσι εν σχέση με τις άλλες χρονιές. Το Ρεόκαστρο, κεραυνός. Το Ρεόκαστρο θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Και χθες που ήμασταν στο παιχνίδι του Σταυρού ήταν πάρα πολύ καλό. Απλά στη λεπτομέρεια και στο προηγούμενο με την Νεάπολη, στη λεπτομέρεια δεν πήρε τα παιχνίδια. Αλλά έχει πολύ καλό υλικό, πάρα πολύ καλό υλικό. Φτιάχτηκαν φέτος για να κάνουν το κάτι παραπάνω, αλλά δεν ξεκίνησαν καλά. Αλλά πιστεύω ότι και αυτή και η Δωρκάδα θα ανακάμψουν. Μάλιστα. Η Δωρκάδα, αν μπορέσει να διαχειριστεί το ότι πέρυσι έπιασε κατά κάποιο τρόπο ταβάνι και δεν την πάρει από κάτω, γιατί πέρυσι πήγε μέχρι το τέλος και δεν την πάρει από κάτω επειδή έμεινε λίγο πίσω, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Μάλιστα. Πρόεδρε, μια ερώτηση μετά πάμε στα παιδιά. Να πάμε και. Ναι, για πέστε μας και σε απαιτητικά σπηλωρά, παιδιά. Τον όμιλο λένε και ο Βαγγέλης προηγουμένως είπε ότι ο όμιλος ο τρίτος είναι από έτσι όπως τον άκουσα, είναι πιο. Μπορώ να πω ανταγωνιστικός, πιο δυνατός, να το πούμε έτσι.
Υπάρχει αυτή η άποψη γενικά φέτος από τους τρεις ομίλους. Γιατί με παλιά με τους τέσσερις λέγαμε για τον πρώτο όμιλο. Τώρα όπως έγινε, είναι όπως βλέπουμε ο τρίτος που έχουν μαζευτεί πολλές ομάδες που έχουν παίξει πιο πολλές Α1, όπως βλέπουμε. Και όντως είναι εδώ πέρα. Για να ακούσω τη δικιά σας άποψη που έχετε παίξει με κάποιες ομάδες, έτσι. Τις έχετε δει. Ναι, από την αρχή μας είχαμε ενημερώσει ότι είμαστε στον πιο δυνατό όμιλο. Όσες ομάδες έχουμε παίξει ήταν πολύ ανταγωνιστικές και δυνατές. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίχτες σε αυτόν τον όμιλο και δυνατούς. Αλλά πιστεύω ότι αν εμείς στα μάτια είμαστε αυτοί που πρέπει, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία αντίπαλη ομάδα, πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτούμε. Ναι. Πάντως δεν ξέρω, αλλά αυτή η πεντάδα, δεν ξέρω, δηλαδή από κάτω να πάρω Κρίνη, Παονέ, Ποσειδώνα Συστής, Εθνικός Πηλέας και Βασιλικά. Η πεντάδα που ένας θα γίνει πρωταθλητής και άλλοι θα παίξουν τα play-off που λέμε. Έτσι θα πάει μέχρι τέλος ή θα έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα να δούμε κανένα κυλοχώρι να βγαίνει, καμιά πανομή, κανένα μεσημέρι, γιατί το μεσημέρι έμεινε αρκετά πίσω. Είναι ομάδες όσοι παίξαν Α1, έτσι μαζί με την επανομή, το Αγγελοχώρι, Κρίνη, Παονέ, Ποσειδώνας Καλαμαριάς, Εθνικός Πηλέας, όλοι παίξαν Α1. Ομάδες ιστορικές για την Α1, έτσι. Θα δείξει, πιστεύω θα υπάρξουν αρκετά. Η πεντάδα θα σπάσει η πεντάδα ή έτσι θα πάει περίπου που είπαμε. Πιστεύω θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να βγούμε πρώτοι, όπως και τα Βασιλικά που έχουν πολύ δυνατή ομάδα, ο Εθνικός Πηλέας. Νεανική ομάδα ο Εθνικός Πηλέας, έτσι να το πούμε αυτό. Για να ακούς και την άποψη του Μπάμπη, βέβαια εσύ τι λες. Δεν γνωρίζω πράγματα για τον Εθνικό Πηλέας. Παίξατε στο κύπελο, έτσι. Ναι, παίξατε. Εκεί είχαν ανάγκες. Ναι, για πες μου λίγο, Μπάμπη. Δεν γνωρίζω την ομάδα της Πηλέας. Πιστεύω ότι καταρχάς ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Η ποιότητα της ομάδας είναι για την πρώτη θέση. Ανήκει στην Α1 αυτή η ομάδα. Και ναι, τώρα για τον άλλο όμιλο, βέβαια. Για τον το Παονέ, την Κρίνη. Γιατί με την Κρίνη παίξατε με την Κρίνη, έτσι. Ναι, παίξαμε σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο. Στο πρώτο αγωνιστική, εντάξει. Ναι. Και δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Το παιχνίδι το πήγαν εκεί που ήθελαν. Με την τύχη μας πήραν τον πόντο. Μάλιστα. Εδώ είμαστε πολύ αθαναλιώσιμο μέσα. Άρα σε την πεντάδα περίπου δύσκολο να σπάσει. Θα μπορεί να πάει και μέχρι πιο πέρα, έτσι. Εγώ πιστεύω σε εμάς και τα Βασιλικά. Σας, η άνοδος μεταξύ σας των δύο. Μάλιστα, πρώτη θέση. Μάλιστα. Ωραία. Σεβαστή άποψη. Θα την δούμε αν θα δικαιωθείτε, παιδιά, λίγο αργότερα, που λίγο μετά τις γιορτές πιστεύω θα έχω μια καλύτερη ροή ως προς αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στον πρόεδρο του Παύλου Μελά να κλείσουμε με κάποια δύο ερωτήσεις στον ίδιο και στον. Να κλείσουμε δηλαδή από την πλευρά του. Γενικά για τον κόσμο, αν θα το δώσετε, πρόεδρε, να μαζέψετε τον κόσμο, γιατί μετά το πείραμα με το διοικητικό, με τον κύριο Σακαβάρα. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να. Δεν ήταν γνώσης, πιστεύω, τόσο πολύ του αεροτεχνικού. Ήρθε να βοηθήσει και αυτός. Δεν του βγήκε, δεν έκανε, έκανε πίσω. Εάν τελικά αυτό ήταν και αρνητικό για την ομάδα, αν κατορθώσατε μετά, σιγά, μετά από αυτό να αναδέψει τον κόσμο, να δει το γήπεδο, να σα αγκαλιάσει κτλ. Και αν έρθει κάποια στιγμή να δει το παιχνίδι μας και σε προσκαλούμε φυσικά. Θα δεις ότι κάθε αγωνιστική έχουμε και περισσότερο κόσμο σταυροπολίτες. Ήρθαν σταυροπολίτες στο τελευταίο μάτς που παίξαμε εντός, που είχαν να τους δω με την Ξυλούπολη, ναι, που είχαν να τους δω στο γήπεδο πάνω από 6 χρόνια. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο στόχος μας είναι, παίζοντας και αρκετά παιδιά φυσικά και από τα σπλάχνα της ομάδας, να ανοιχτούμε στον κόσμο, να τους δείξουμε ότι ο Παύλος Μελάς αλλάζει πρόσωπο, έχουμε μια συγκεκριμένη σκέψη πλέον και τον τρόπο λειτουργίας. Νομίζω ότι πλέον αυτό αρέσει στον κόσμο. Και αγωνιστική με την αγωνιστική κερδίζουμε πολύ κόσμο που έχουμε κέρδει στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά και με τον κόσμο και στο θέμα του κόσμου. Και στο θέμα του κόσμου. Ωραία. Αν σε κάνουν πρόταση για να πάει πίσω στο συμβούλιο της Επισημείωτας. Δεν ξέρω, Κώστα. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν το σκέφτηκα σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω. Αν γίνει πρώτη, θα το σκεφτώ. Τώρα σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, εκτιμώ πολλούς ανθρώπους στην Ένωση και θεωρώ ότι είναι πολύ
κάνουν πολύ καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα, εγώ και στο κομμάτι του ιατρικού, γιατί μου είχε ζητήσει ο πρόεδρος αν μπορώ να βοηθήσω, ο κ. Δημητριάδης, τον είπα ευχαρίστω από τη δικιά μου την πλευρά, ό,τι χρειαστεί και ό,τι θέλει. Είσαι υπέρ δηλαδή αυτή τη ασφάλεια που έγινε? Εντάξει, ό,τι γίνεται προς όφελος των ποδοσφαιριστών και των ομάδων, εγώ είμαι υπέρ. Αν μπορεί να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά, ναι, είμαι υπέρ. Εγώ πάντως, όπως μου το ζήτησε και ο πρόεδρος, είμαι στη διάθεσή του, ανά πάση στιγμή, ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα. Να βοηθήσουμε. Τα χαιρετίσματα από τον κύριο Μπαλατσό, πρώην παρατηρητή, έτσι, τον κύριο Μπαλατσό Βαγγέλη, που είναι από τη Νέα Πολωνία καταγωγή του. Τα χαιρετίσματα και εσένα και στον κύριο Μαυροβουνιώτη. Mm-hmm. Πάμε να κλείσει και ο Βαγγέλης με δύο ερωτήσεις που θέλω να κάνω. Εάν τώρα αγωνιστικά στο Δεκέμβρη θα χρειαστεί κάποια ενίσχυση έξτρα ομάδα και σε αν θέσεις, σε τι θέσεις περίπου, και την άποψή σου για τα play-off και τα play-out και για το θέμα των μικρών που από τον χρόνο θα επανέλθει. Τρεις ερωτήσεις σε μία, έτσι όπως τα σαν που αν. Όχι, το... Τι σε πάνε είναι δύο. Το Ρώσο το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Η ομάδα είναι κομπλέ γεμάτη. Ναι. Έχει ένα ρόστερ που έχει από οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής είναι στην ομάδα είναι έτοιμο να αγωνιστεί. Και έχει αγωνιστεί. Μάλιστα. Τώρα για τα play-off. Εντάξει. Σε σωστό δρόμο είναι και αυτή η δικλίδα που έχουν βάλει γενικά. Σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος, γιατί ίσως είναι άδικο για κάποιες ομάδες, αλλά σίγουρα το κάνει πιο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον. Ναι, μέχρι το τέλος, δηλαδή τα play-off θα έχουν ενδιαφέρον. Ωραία. Και το θέμα των μικρών που επανέρχεται τώρα δεν ξέρουμε με ποια μορφή, αλλά θα επανέλθει ένας μικρός να παίζει δύο και θα μπαίνει πιθανόν ένας ή δύο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι, αλλά. Είμαι 100% υπέρ. Το είπα και πέρυσι που ήταν να γίνει. Θεωρώ ότι για τον ΑΒ λόγο πολλοί προπονητές δεν βάζουν νεαρούς ποδοσφαιριστές, είτε γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τη διοίκηση και φοβούνται για τη θέση τους και ασυναίσθητα μπορεί να μην εμπιστεύονται ένα νεαρό, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, και θεωρώ ότι εφόσον δεν παίζουν μικροί, ας είναι οι προπονητές αναγκασμένοι να τους βάλουν να παίξουν με κάποιον με τον νόμο. Ωραία, μια πρόταση, Πόμ Φίλιρο, Πάπος Μελάς δηλαδή. Υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όχι, σοβαρή πρέπει να είμαστε σε όλα. Το Φίλιρο. Γιατί το βλέπει ένας τώρα, Φίλιρο σου λέει, έχασε μέσα στην έδρα του από τους Ακρίτες. Όχι, το Φίλιρο, όταν αυτό το Φίλιρο έχει ας πούμε δύο επιθετικούς μπροστά στο τον Σταμπασίδη και τον Σουκάντο, δεν μπορείς να είσαι εφησυχασμένος. Βλέπω ότι είσαι εφησυχασμένος σου μας. Ναι, ναι. Παρακολουθεί. Ταπεινοί θέλουμε να είμαστε, Μάικ και Κώστα, και μέχρι και την τελευταία μέρα. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνει και από τη δικιά σου πλευρά, πρόεδρε Γιώργο Τσαρτάκη. Κάτι τελευταίο, λίγο, ναι, Μαγγέλη. Θέλω να πω για τον κόσμο που είπε και ο πρόεδρος πριν. Και εγώ θέλω να κάνω έκκληση στον κόσμο να είναι σίγουροι οι Σταυροπολίτες ότι από τον πρώτο που είναι ο πρόεδρος μέχρι και τον τελευταίο εκεί, που τελευταίος μπορεί να είναι ένα παιδάκι της Ακαδημίας, γιατί υπάρχει και συνεργασία και με τον Κώστα του Γεωργιάδη που είναι σε Ελπίδες, όλοι εκεί θέλουμε το καλό της ομάδος. Εγώ θεωρώ ότι τον Παύλο Μελά τον έκανε καλό το ότι βρέθηκε σε αυτήν την κατηγορία για να ανέβει πιο έτοιμος και έχοντας βάλει τις σωστές βάσεις. Θέλω να κάνουμε έκκληση στον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατί ειδικά οι νεαροί ποδοσφαιριστές το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Σωστά, πολύ σωστά. Κλείνεις και από τη δικιά σου πλευρά, πρόεδρε, ή θέλεις να πεις κάτι στο τέλος, είναι ευχαριστήσεις. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί τη φετινή χρονιά στον Παύλο Μελά κυλούν όλα όπως πρέπει να κυλήσουν, από τους συνεργάτες μας και από το συμβούλιο της ομάδος μέχρι τον προπονητή μας και τους παίκτες μας. Υπάρχει φανταστικό κλίμα, υπάρχει πολύ καλή λειτουργία, ο κόουτς κάνει καταπληκτική δουλειά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι μας πέρα από τη δουλειά που έχει δείξει μέχρι τώρα και είμαι σίγουρος ότι θα δείξει και μέχρι το τέλος. Θέλω να πιστεύω, χωρίς να υποτιμώ τις άλλες ομάδες, ότι θα είμαστε στο τέλος πρωταθλητές και του χρόνου ομάδα να την φτιάξουμε και να την φέρουμε για αυτό που πρέπει σιγά σιγά να γίνει και να δημιουργηθεί με τον τρόπο που ήδη ξεκινήσαμε να λειτουργούμε. Θα είναι να παραμένει ο Τσαρδακλής στην Προεδρία, έτσι. Έχει εκλογές το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα μείνει ο Τσαρδακλής στην Προεδρία. Τέτοια. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι, εντάξει, υποψιότητα θα βάλω, εννοείται αυτό, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι και να συνεχίσουμε
στο δρόμο που ξεκινήσαμε φέτος. Δηλαδή με δικά μας παιδιά δουλεύουμε πολύ, με παιδιά που θα έρθουν να πλαισιώσουν τους ήδη υπάρχοντες παίκτες και νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε και τους δύο για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι ήταν χρηστική. Πάμε και στα παιδιά από την Καλαμαγιά του Ποσειδώνα. Κάνει ερώτηση, Κώστα, πριν κάνουμε αποφώνηση. Ποιες είναι οι προσωπικές σας φιλοδοξίες? Πρωτεύων το σχολείο. Αυτός. Στον Μπάμπης. Και το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, σε δεύτερη μοίρα. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Συμφωνώ με τον Μπάμπη, αλλά για την ομάδα πιστεύω πρώτα απ' όλα είναι άλλος. Εσύ που θες να φτάσεις σε αυτόν τον Μπάμπη? Εγώ θέλω να φτάσω, προσδοκώ να φτάσω ένα επίπεδο που να μπορώ να παίξω έστω ακόμα και επαγγελματικά. Εσύ? Και εγώ το ίδιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί τόσο άνθρωποι να πείτε κάτι, παιδιά, για την αποφώνηση, να πείτε κάποιους ανθρώπους, να ευχαριστήσετε, να κάνετε. Είναι για εσάς το μικρόφωνο για 2-3 λεπτά. Ό,τι θέλετε να πείτε για το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου, τον κύριο Γιώργο Κεφαλά, για την ευκαιρία που μου έχει δώσει να αγωνιστώ σε αυτή την κατηγορία και πιστεύω πως τον έχω βγάλει ασπροπρόσωπο. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί επίσης μου έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες να δείξω ότι μπορώ να αγωνιστώ και με έχει βοηθήσει αρκετά και στους προπονητές με τις συμβουλές που μας δίνει γενικά στους μικρούς. Μάλιστα. Ωραία. Ένα ίδαλμα. Ποιος παίξεις άρεσε πολύ? Ο Ρονάλντο. Μάλιστα. Ωραία. Εσύ Κώστα, ποιος αρέσει? Ο Μέση. Ο Μέση. Ο Μέση. Πού πήγε ο Μέση? Είχε πάει στη Χαλκιδική, τώρα κάπου γύρισε, ξαναγύρισε εδώ, στα Ολυμπιακή. Τι Χαλκιδική? Ο Μέση, ο δικός μας. Ο Μέση. Α, ο Μέση. Μέση το λένε. Μέτσι. Στον Όλυθο παίζει. Στην Όλυθο πήγε? Ναι. Έχει λεφτά εκεί πέρα? Δεν ξέρω, ρώτα. Δεν είμαι εμφανιακός. Πάντα. Εμφανιακός. Αυτά και από την σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε ότι την Τετάρτη έχει κυπελό, αγώνες κυπέλου ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Μπαίνουν και την άλλη Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι η μισή αγώνες περίπου και παραπάνω και την άλλη Τετάρτη η υπόλοιπη. Ναι. Πέστε εσείς. Με τη δεύτερη ομάδα το πρόγραμμα. Έχει 2,5 ώρα ενώ το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Είναι. Πώ το λέω. Είναι ομάδα. Ο ακριβώ. Όχι, ρε. Ο Νάιντοφ. Ο? Ο Νάιντοφ. Α, Νάιντοφ, ναι. Ο Νάιντοφ. 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 Ναι. Είναι και παίζουν και ομάδε τη Α1, τη Γάμα Εθνική και το Ελαστικό του ΠΑΕ. Ενώ είπαμε το Σαββατοκύριακο έχει μηχανώνα θέρμη και πολύχνει, όχι θέρμη μηχανώνα και πολύχνει καμπανιακό. Δύο πολύ ωραία θέρμη στην Α1 που είπαμε. Αυτά λοιπόν από εμά. Άλλη μια κουμπί. Πάμε εκεί που δεν φτάσει στο τέλο τη. Εσεί θα κλείσουμε με κάποια παιχνιδάκια. Έχουμε την Ηλιούπολη που θα δείξουμε στα Σεπίδρο Ποτάμου. Έχουμε το μεγαλύτερο καλοχώριο με τον Όδησο Κορδίλου και ένα παιχνίδι κυπέλο από το Κιλκίτ. Να είστε καλά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά τις 10 εδώ στο κανάλι του Εθνικού Ποδοσφαίρου εδώ στο Europe One. Καλώς σας βράδυ. Φίλες και φίλοι, εδώ από το πλαστικό γήπεδο της Ηλιούπολης, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας για την Α κατηγορία και τον πρώτο όμιλο ανάμεσα στην Ηλιούπολη και την Αστραπή Δεδροποτάμου. Δύο ομάδες, όπως βλέπουμε, έχουν εισέρθει στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία του διαιτητικού τρίου. Πλάγιο δυνατά εκτελεσμένο, μια κεφαλιά μες στην περιοχή, μόνος του εκεί το δυνατό σουτ και η μεγάλη χαμένη ευκαιρία είναι για την Αστραπή Δεδροποτάμου. Μόνος του εκεί ο Νουρεντίν είναι αυτός ο οποίος έπιασε το σουτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νιάνιου. Μεγάλη ευκαιρία για... Σημερινός αγώνας, να πούμε, είναι μια ευγενική προσφορά από την αλυσίδα καταστημάτων Welcome που βρίσκεται Καραολή και Δημητρίου 186 στον Εύωσμο, με τηλέφωνο 2310-669-182 και υπεύθυνο καταστήματος Μαρμαρίδη Νεόφυτο. Ηλεκτρικές συσκευές σε καλύτερες τιμές. Φροντίζουμε για εσάς και την οικογένειά σας από την αλυσίδα καταστημάτων Welcome.
ομάδα της Ηλιούπολης. Τώρα να βγαίνει παλιά για τον Καρατζά, ο οποίος βγήκε από πίσω και Καρατζά θα μπει με στην περιοχή, επικίνδυνα το γύρισμά του, το σούτ, και η μεγάλη ευκαιρία είναι τώρα για την ομάδα της Ηλιούπολης. Το γύρισμα του Καρατζά, ο Καφαλίδης έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε σε out. Νουρεντίνη τώρα βγάζει την μπροστινή παλιά, εκεί ο Πελούμ ήταν για τον Νουρεντίνη, θα πλασάρει αυτός εύστοχα. Έχουμε το γκολ, έχουμε το 0-1 για την ομάδα της Αστραπής Δέντρο Ποτάμου. Από την μπροστινή παλιά του Πελούμ ο Νουρεντίνη θα πλασάρει εύστοχα τον Νιάνιο. Ηλιούπολη Αστραπή Δέντρο Ποτάμου 0-1. Ένα γύρισμα τώρα για τον Μπατιά μες στην περιοχή, αυτός εκεί κάνει το σουτ και έχουμε την μπάλα σε out. Πίκιο. Δίκαιος εκτέλεσε δυνατά εκεί, θα περάσει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ένα νέο γέρισμα από τον Αλεξανδρίδη, μπάλα φεύγει σε out. Κύριος Μιχούλιας αυτή τη στιγμή δίνει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ομάδα τώρα της Ηλιούπολης από τα πλάγια με τον Θεοδοσίου. Θεοδοσίου θα γυρίσει την μπάλα για τον Καφαλίδη. Καφαλίδης μόνος εκεί κάνει το σούτ και έχουμε την ισοφάριση. Ισοφάριση για την ομάδα της Ηλιούπολης σε 1-1. Με τη συμπλήρωση 50 λεπτά αγώνα η ομάδα της Ηλιούπολης ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Καφαλίδης έπιασε το δυνατό σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Νίκησε εκεί τον Ξανθόπουλο. Ηλιούπολη Αστραπή Δέντρο Ποτάμου 1-1. Με στην περιοχή Πελούμη να κατεβάσει την μπάλα. Πελούμη θα στρώσει για τον Μπατιά. Μπατιά στο σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για την Αστραπή. Διώχνουν οι αμυντικοί. Συνεχίζει όμως το παιχνίδι μας. Νουρεντίνη θα πάρει τώρα αυτό το κόρνερ. Από τον Καρατζά, ωραία θα κερδίσει αυτός τώρα. Καρατζάς, Καρατζάς βγάζει την προσφυγή παλιά για τον Καφαλίδη, κλασάρει αυτός, η μπάλα στο δοκάρι και έχουμε και τον γκολ. Προηγουμένως όμως έχει υποδειχθεί σε θέση offside του Καφαλίδης. Θα κερδίσει τώρα ο Σαλπικίδης. Σαλπικίδης κάνει το σουτ, περνάει η μπάλα και έχουμε τον γκολ. Είναι για την ομάδα της Αστραπής Δέντρο Ποτάμου. Από το σούτε του Σαλπικίδη στην πορεία της πετάχτηκε ο Πελούμη, την βρήκε εκεί, την έστειλε στην δεξιά γωνία του Νιάνιου. Η Αστραπή Δέντρο Ποτάμου είναι αυτή η οποία ξαναφέρνει προβάδισμα στο σκορ και προηγείται με 1-2 της Ηλιούπολης. Αυτός θα βγάλει πλάγια την μπάλα, το γύρισμα τώρα εκεί μόνος του και έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία του Καφαλίδη. Ο Ξανθόπουλος κρατάει το 1-2, νέο σου τώρα το οποίο γίνεται κοντράρι μπάλα και πια. Η εκτέλεση του κόρνερ τώρα από τον Πίκιο, κεφαλιά εκεί από τον Καφαλίδη, ένα σουτ, σωτήρια πάνω στη γραμμή, θα διώξει ο Κιτάκης, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ, νέα μεγάλη. Ο Μικούλιας, έχουμε κόκκινη κάρτα στον Μπατιά. Κόκκινη η μπάλα έδειχνε ότι θα φύγει πλάγια και άουτε, στην πορεία της πετάχτηκε όμως ο Πελούμη, την βρήκε, την έστειλε στη δεξιά γωνία, έκανε το 1-2 για την ομάδα της Αστραπής. Από εκεί και πέρα όμως η Λιούπολη συνέχιζε να πιέζει την ομάδα, ενώ τώρα έχουμε και δεύτερη κόκκινη, κόκκινη για την ομάδα της Αστραπής, η οποία θα συνεχίσει με 9 ποδοσφαιριστές. Νέες διαμαρτυρίες προς τον κύριο Μιχούλια τώρα, όλοι παίχτες γύρω από τον κύριο Μιχούλια, ο Νουρεντίνη είναι αυτό. Ο Τσιτηρίδης μεταβιβάζει προς τον Παυλάκη. Παυλάκης κάνει το σουτ εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτελείται το φάουλ. Το σουτ που γίνεται και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου. Ύστερα από εκτέλεση φάουλ προωθήθηκε ο Τσούλε, ο οποίος χρήζεται σκόρερ. Ο Τσούλε τοποθετήθηκε, προωθήθηκε στο διαθέσιμο χώρο και ύστερα από την εκτέλεση φάουλ η ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου εφαρμόζεται αλλαγή παιχνιδιού προς τον Γιάτα. Γιάτας εισχωρεί μέσα στην περιοχή, πραγματοποιεί την παράλληλη παλιά και γκολ! Γκολ για την ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου. Σκόρερ ο Γιάτας. Σκόρερ ο Αποστολίδης, η ομάδα του. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από τα χρώματα σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία Καρακώστας Αυγέρης, που βρίσκεται 25η Μαρτίου 13 στο Καλοχώρι, 231-0-752-005. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, θα βρείτε τα πάντα εδώ, φθηνά, οικονομικά. Η μπάλα μεταφέρεται στο Γιάννο. Γιάννος
Επιχειρεί το σούτ, αποκλείει ο τερματοφύλακας. Εκτελείται. Κεφαλιά, απομακρύνει η άμυνα του Οδυσσίδη και πάλι Παυλάκης. Παυλάκης. Τσάνι δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός. Κάνει το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Κατάφερε. Χρησιμοποιεί διαγώνια μεταβίβαση. Χρησιμοποιεί διαγώνια μετατόπιση της μπάλας προς τον Γκιάτα. Γκιάτα στην κλίνη προς τον άξονα. Κάνει το σούτ. Έξω. Προσφέρει βοήθειες. Τώρα η μπάλα μεταβιβάζεται προς τον Ιβανάη. Ιβανάη επιχειρεί τη σέντρα. Μπλοκάρει ο Πασαλή. Τώρα κλέβει την μπάλα μαζί του Μεγαλεξάνδρου. Η μπάλα μεταβιβάζεται στον Γκιάτα. Γκιάτας δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός. Τροφοδοτεί, ξαναυποδέχεται. Γκολ. Τροφοδότησε τον Αποστολίδη. Ο Αποστολίδης ξαναμεταβίβασε την μπάλα στον Γκιάτα. Και ο Γκιάτας μετουσιώνει αυτή την ευκαιρία σε γκολ, διενεργώντας αποτελεσματικά. 3-0 για την ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου. Θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γκιάτας εκτελεί. Έξω. Γκιάτας μεταβιβάζει προς τον Αποστολίδη. Αποστολίδης επιχειρεί το σουτ. Ελήχθηκε στην περιοχή. Τσάνι δημιουργεί κατάσταση ένας εναντίον ενός. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ελίσσεται, εισχωρεί στην περιοχή. Κάνει το σουτ, αποκλούει ο τερματοφύλακας. Η μπάλα μεταβιβάζεται τώρα. Να πούμε πάλι εδώ ότι η ομάδα του Οδυσσέα παρουσίασε πασιφανή αδυναμία. Τώρα γίνεται ένα σουτ, αποκλούει ο τερματοφύλακας. Ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου τώρα διατηρεί κατοχή και κυκλοφορεί την μπάλα σε μικρούς κλεισούς αγωνιστικούς χώρους. Η μπάλα μεταβιβάζεται προς τον Ελευθερίου. Εκτελεί και κατάφερε να προβεί στην επίτευξη του τέρματος. 4-0. Εκπληκτικό γκολ για την ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου. 4-0. Χρήζεται σκόρερ ο Ιβανάη. Ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. Προέβη στην επίτευξη του τέρματος. Επαναληπτικός ημιτελικός για την ΕΠΣΗ Κιλκής και η Αναγέννηση Πλαγιάς υποδέχεται τον Αλέξανδρου Κιλκής. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει με νίκη του Αλέξανδρου με 2-0, ένα σκορ που καλείται να ανατρέψει σήμερα η ομάδα της Αναγέννησης. Θα δούμε όμως αυτή τη φάση μέσα στην περιοχή. Μια ανατροπή, διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο διαιτητής κοντά στη φάση δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Για τον Αλέξανδρο Κιλκής, μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ. Τερματοφύλακας με τα χέρια. Θα αποκρούσει ο Κυριακίδης. Σωτήρια η επέμβαση για την ομάδα του από τον Κουρουγιανίδη. Εκτέλεσε ο αμυντικός της ομάδας Αναγέννησης. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά σε κόρνερ ο Ζάικος. Πολύ μεγάλη φάση. Για το 1-0 για την Αναγέννηση Πλαγιάς στο 21ο λεπτό. Κόρνερ εκτελέστηκε. Τερζής με το κεφάλι. Βασιλιάδης θα επαναφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα γυριστό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το σουτ από τον Πότκα. Με τον Τσολακίδη. Η σέντρα του δεν θα περάσει. Το σουτ κόντρες στα σώματα για να καταλήξει στα χέρια του Κυριακίδη. Έτοιμος πάνω από την μπάλα για να δώσει αυτό το φάουλ. Κεφαλιά προς τα πίσω, Τσολακίδη στο σουτ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Αναγέννησης. Τσολακίδη συγκλίνει, ψάχνει κάποιο στήριγμα, κάθετη πάσα για τον Ιωαννίδη. Το σουτ του εκπληκτικά σε κόρνερ ο Κυριακίδης. Τσολακίδης στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Τερζής έκανε την κεφαλιά, ακόμη μια επέμβαση του Κυριακίδη σε κόρνερ. 5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έγινε η σέντρα, η κεφαλιά, out, πολύ μεγάλη φάση στο 57 για τους γηπεδούχους να ανοίξουν το σκορ στην κεφαλιά του Πότκα που βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας. Αϊδονίδης εκτέλεσε, πέρασε από το τείχος στα χέρια του Κυριακίδη. Αϊδονίδης εκτέλεση αυτού του φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, το σούτ με τη μία εκπληκτικά για ακόμη μια φορά τερματοφύλακας ο Κυριακίδης σε κόρνερ.
Αυτός με τη μία για τον Αϊδονίδη και από την άλλη πλευρά στον Νόσηρη θα κάνει το σουτ. Κυριακίδης αποκρούσει, Ηλιάδης πιο μακριά. Ροσίδης εκτέλεσε το φάουλ, αυτό έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Διαμαρτυρίες για κάποιο χέρι. Ζάικος με το ένα χέρι θα απομακρύνει, φάση συνεχίζεται. Το σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις αυτή η φάση για την αναγέννηση πλαγιάς. Ένα σουτ θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Κυριακίδης το 92. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Τερζής αφύλακτος, έπεσε ο Κυριακίδης, απομάκρυναν οι αμυντικοί.